Εδώ μαζί στο ραντεβού της ενημέρωσης, εβδομαδιαία εκπομπή διαλογισμοί με τον Πέτρο τον Τζολάκο παρέα στο στούντιο. Τετάρτη βράδυ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 4 Μαΐου. Πέτρο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ράδιο Άντελιν. Μετά από μια μικρή απουσία που είχαμε, είμαστε πάλι μαζί εδώ. Εδώ, στα μικρόφωνα του Άντελιν. Στα επάλξεις. Βεβαίως. Του ραδιοφώνου, του δικού σας ραδιοφώνου. Πάντοτε στην ενημέρωση, στη ψυχαγωγία και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Τάκη, πώς πέρασε τώρα το Πάσχα? Όμορφα. Εσύ θα μου πεις τα δικά σου. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους. Να πούμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στη μητέρα σου, στη κόρη σου και σε όλες και όλους που γιορτάζαν τώρα. Είσαι καλά. Έτσι. Τις καλύτερες ευχές. Και να ευχηθώ, Τάκη. Επίσης στις Γεωργίες, στους Γεώργηδες. Ακριβώς, στους Γεώργηδες που ήταν μετέπειτα, τις Γεωργίες. Η Ανάσταση του Κυρίου λοιπόν να δώσει φώτιση, ναι, κυρίως τους κυρίους, εισαγωγικά τους Ευρωπαίους. Πας και δούμε και καμιά άσπρη μέρα, έτσι. Να δούμε. Γιατί δυστυχώς από το κακό στο χειρότερο βλέπουμε και ακούμε. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Έτσι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία εξάλλου. Και ναι, ίσως Τάκη να συνδελούν και κάποια κανάλια, μεγάλα κανάλια γι' αυτό, ή να τα διαφοροποιούν, να τα λένε όπως τα θέλουν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Συνήθως αρνητικά τα λένε βέβαια. Μπας ερτώσει, νομίζω ότι είναι η πατρίδα μας δυστυχώς, και ο ελληνισμός τίνει να αφανιστεί. Είναι αυτό που λέγαμε, το έχω πει πολλές φορές, Τάκη, φίλες και φίλοι, με τον αείμνηστο τον γέρο Ψάλτη εδώ στον ποταμό από το 1975. Τα δεινά που έπονται στα επόμενα 40-50 χρόνια, εν έτη 1975, αν είχαμε κάμερα και τα λέγαμε. Μπας ερτώσει, δεν νομίζω ότι να μείνουμε σε αυτά τόσο πολύ σήμερα. Είναι μέρες, έτσι, αν θέλεις, ακόμα γιορτινές. Θα πούμε ευχές, θα ανταλλάξουμε ευχές με φίλες, με φίλους. Να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το σταθερό 2736-034-0004 και το κινητό 6978-140356. Επίσης και στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Κύθρα News, στην ομάδα μας. Ήδη έχουμε καλησπέρες. Καλησπέρες και από εμάς. Τάκη, να πω μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε έναν πολύ πολύ καλό αδερφό μου, φίλο Λάκωνα, που μας ακούει, είμαι σίγουρος, τώρα από τον Πειραιά, μη σου φανεί αστείο. Α, πολύ ωραία. Το Μινάτο Κοντραφούλη. Α, βέβαια, φίλος καλός. Είναι ένας εξαίρετος υπάλληλος του Δήμου Πειραιά, αδελφικός φίλος. Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας και τα χρόνια πολλά. Ήδη έχουμε από την κυρία Χριστίνα καλησπέρες, από την κυρία Έλενα, βλέπουμε στην ομάδα. Καλησπέρα και από μένα, Χριστίνα. Κατά σύμπτωση θα πρέπει να σου πω ότι πήγα για καφέ τις άλλες που ήμουν στην Νεάπολη και ήταν μια άλλη μια πολύ καλή φίλη παρέα εκεί, και στο καφέ και ήρθαν και μου μιλήσαν και γνώρισα την κυρία Χριστίνα. Όμορφα. Άρα τις ευχές και στην κυρία Χριστίνα και στην, πώς είπαμε, την Έλενα. Και στην κυρία Έλενα που μας, ήδη μας ακούνε, ήδη έχουν συντονιστεί μαζί μας, εκπομπή μας. Λοιπόν, απόψε δεν έχουμε κάποιον καλεσμένο εδώ στο στούντιο, για το λόγο ότι είπαμε να ανταλλάξουμε ευχές με φίλους καλούς. Τάκη, εξάλλου όχι, ακόμα έχουμε γιορτινές μέρες, μην αρχίσουμε τη γρίλια. Εντάξει, να σου πω κάτι. Θα έχουμε στη συνέχεια καταρχήν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ειδήσεις μπορούμε να. Θα μεταφέρουμε βέβαια. Θα πούμε θα και κάποια και πράγματα. Θα πούμε, έτσι, και κάποια πράγματα. Δηλαδή θα έχουμε σε λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Μονεβασιάς, τον κύριο Μπάμπη Κουτσονικολή. Εκτός από τις ευχές θα μας πει λοιπόν θα και μας τι γίνεται πει και στο Δήμο πράγματα, Μονεβασιάς. Το τι γίνεται εκεί έχουμε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μονεβασιάς. Στη συνέχεια θα περάσουμε στον Πειραιά και θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Πειραιά. Θα μιλήσουμε με τον δήμαρχό μας εδώ, τον κύριο Χαρχαλάκη. Στη συνέχεια με τον Μιχάλη τον Πρωτοψάλτη, από την Αντιπολίτευση, δήμαρχο, από την Αντιπολίτευση. Και βλέποντας και κάνοντας, ενδεχομένως να έχουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, πάμε σε μουσικούλα.
ένα τραγουδάκι ωραίο, Τάκη, θέλω να τους αφιερώσουμε. Θα ακούσουμε και το δικό σου πάλι σε λίγη ώρα. Θα μεταδώσουμε και το μεταδίδουμε καθημερινά από τις εκπομπές μας. Αλλά... θα σου έλεγα να το μεταδίδεις όσο γίνεται περισσότερο. Με θέλω ποια να έννοια. Πεις και πώς πηγαίνει, βέβαια. Θα πρέπει να σου πω, μιας που το έθιξες, να πω πρώτα απ' όλα ότι βάζει το όσο τακτικά μπορείς, γιατί σε λίγο θα είναι μπαγιάτικο. Ετοιμάζεις άλλα, δηλαδή. Φυσικά. Τώρα, σε λίγο ετοιμάζω άλλα. Και άλλο, ίσως που θα κάνει μπαμ, πιστεύω, όχι μόνο για τα Κύθυρα και για την Νεάπολη και για την Ελαφώνησο και για τη Μονεβασιά. Πολύ ωραία. Και για την Πάρο και την Άξο και τη Σαντορίνη. Αυτά είναι. Έτσι, πώς πάει το τραγουδάκι? Πάει πάρα πολύ ωραία. Είμαι πανευτυχής, σε πελάγει ευτυχία, Στάκη, διότι έχω δεχθεί από τους καλύτερους, από το αφάγκατε της ελληνικής μουσικής της Αθήνας, έχω δεχθεί από τους καλύτερους μουσικούς. Προχθές με πήρε ο Νικολόπουλος και μου έκανε συγχαρητήρια που το άκουσε. Μπράβο, χαίρομαι. Πάρα πολύ μεγάλη και καταξιωμένη μουσική, όχι, ξέρεις, πανηγυράκια, έτσι, και μου κάνανε συγχαρητήρια. Αυτό λοιπόν μου δίνει κουράγιο. Και πώς έγινε αυτό? Νομίζω το είπα και θα το ξαναπώ. Κάποιος πολύ καλός μου φίλος, όταν ήταν στη συναυλία στις 13-12 στο Πειραϊκό Σύνδεσμο, όταν τελειώσαμε που βραβεύτηκα εκεί, ήρθε, βγάλαμε φωτογραφίες τα λοιπά, διαβάζει την βράβευσή μου και μου λέει, σε κάνανε και μουσικό συνθέτη. Να. Όταν τελειώσαμε τη φωτογράφηση τα λοιπά, του λέω να σου πω, όταν πάνω χωριά, του λέω, φίλε μου, δεν με κάνανε γιατί είμαι. Όταν πήγα τότε πιτσιρικάς στο Να Ευκαιρία και πήρα τα πέσπασα το πρώτο βραβείο που ήταν όλα τα Κύθρα επιποδός να με ακούσουνε, με δική μου σύνθεση, με δικό μου μουσικό κομμάτι είχα πάει. Στη συνέχεια είχα βγάλει και άλλα τραγούδια. Τρία επρόκειτο να τα τραγουδήσει ο Μητσιάς, ο οποίος τελικά έσπασε το πόδι του τρεις μέρες πριν μπει στο στούντιο, τέσσερις, και έμεινε εκτός 1,5 χρόνο και έχασα την ευκαιρία. Πάση εκτός, του άρεσε του Μητσιά αυτό το τραγούδι, γιατί μίλησα μαζί του, το άκουσε, και δυστυχώς πάλι άτυχος ήμουνα, διότι πάλι είχε κάνει επέμβαση στο λαιμό και δεν μπορούσε να τραγουδήσει τώρα. Έπεσε πάνω στην Αττική. Ναι, αλλά δεν πειράζει, θεωρώ ότι τυχερός έπεσε στο Γιώργο το Γερολιμάτο. Μάλιστα. Φωνάρα, είναι υπέροχος. Πάρα πολύ καλός. Άρα λοιπόν πάει πολύ καλά, γίνεται εξώφυλλο από δισκογραφική τώρα, μου το πολύ ζητήσανε, μπράβο, να κυκλοφορήσει σε πάρα πολλά ραδιόφωνα πανελλοδικά και εξωτερικό. Πολύ. Άρα λοιπόν πιστεύω, Τάκη, όπως σωστά μου είπανε άλλοι τρεις και εσύ τέσσερι, ότι τιμώ το νησί μας, έτσι, θα το τιμήσω και εκτός Ελλάδας. Άρα πάει πολύ καλά, μπράβο, και περιμένουμε και τα νέα τραγούδια. Και θέλεις να πω και κάτι άλλο? Σεπτέμβριο φεύγω πέραν από Ρουμανία, φεύγω για Τόκιο για συναυλία. Θαυμάσια. Έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά εξάλλου σε επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, λίγο μουσικούλα, φίλες και φίλοι. Λίγο. Διαλογισμοί, ενημερωτική εβδομαδία εκπομπή. Τετάρτη βράδυ, 4 Μαΐου. Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία σε πολύ λίγο θα είναι με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Μονεβασίας, τον κύριο Χαράλαμπο Κούτσο Νικολή. Κυρίες και κύριοι. Χαράλαμπο Κούτσο Νικολή. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα από το ράδιο Άντελιν από τα Κύθυρα. Χρόνια σας πολλά. Χριστός Ανέστη. Τις καλύτερες ευχές για εσάς, την οικογένειά σας, τον δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους δημότες του Δήμου Μονεβασίας. Ευχαριστώ. Αληθώς ο κύριος. Χρόνια πολλά σε όλους, σε εσάς, σε όσους μας ακούνε και στο μέρη μας και στο εξωτερικό, που ξέρω ότι ακούγεται και ο σταθμός αρκετά. Ιντερνετικά παγκόσμια. Ναι, ναι. Να ευχηθούμε και στους ομογενείς μας που ακριβώς είναι αρκετοί και... και μας ακούνε και έχουν πάρα πολλούς. Με μεγάλο ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενά μας. Βέβαια. Και από Κύθυρα και από Λακωνία και από Βάτικα. Ναι, ναι. Και εσείς και εμείς έχουμε πάρα πολλούς ομογενείς. Και μας ακούνε, να είστε σίγουροι ότι μας ακούνε πάρα πολύ, πάρα πολλοί κόσμος πέραν από την ευρύτερη περιοχή των Κυθύρων και της Λακωνίας. Θα θέλατε να πούμε κάποια πράγματα έτσι και να ενημερώσουμε τον κόσμο για το Δήμο μας, το Δήμο Μονεβασιάς? Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι έτσι λόγω της εποχής τώρα των εορτών ήρθε αρκετός κόσμος, ανέλπιστο εν καιρό κρίσης, και έδωσε και έτσι μια άλλη νότα στην όλη κατάσταση.
Και θεωρώ ότι ο κόσμος, παρότι είναι αρκετά στριμωγμένος, βρίσκει μια διέξοδο στην επαρχία και τουλάχιστον σε αυτούς που είναι και γηγενείς εδώ και βρίσκουν την ευκαιρία να πούνε να περάσουν κάποιες μέρες ευχάριστα. Άκουσα και είμαι σίγουρος ότι είμαι σωστά ενημερωμένος ότι συγκεκριμένο μαγαζί είχε τόση πολλή δουλειά που παραδώσανε την, νομίζω, τη Νέα Δευτέρα, την επόμενη του Πάσχα, νομίζω ότι δεν άνοιξε το πρωί. Τόσο πάρα πολύ κουράστηκαν πραγματικά, που αυτό είναι πολύ θετικό, το λέω δηλαδή από τη θετική του πλευρά. Να, έτσι, που σημαίνει ότι νομίζω ότι και πρέπει να είναι αλήθεια αυτό και είναι πολύ θετικό. Έτσι. Και θα πρέπει να είχατε και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο σπήλαιο της Καστανιάς. Είχαμε, ναι, ευτυχώς. Τα δείγματα είναι καλά, να σας πω την αλήθεια, παρότι τώρα τελευταία, λόγω της κατάστασης αυτή με τους πρόσφυγες, λαθρομετανάστες, όπως θέλετε πέστε τους, έχουν υπάρξει προβλήματα στο τουρισμό, ακυρώσεις, είναι επιφυλακτικός ο ξένος κόσμος, αλλά είχε αρκετή επισκεψιμότητα, κυρίως από Έλληνες βέβαια ήταν αυτή την εποχή. Μην ξεχνάμε ότι και η Νεάπολη, η νύφη του Λακωνικού κόλπου, έτσι, μια πανέμορφη. Ναι. Έτσι. Και φέρνει και πολλοί κόσμος, αυτό πιστεύω σημαίνει και σε εσάς, αρκετοί από αυτούς που κατάγονται από εδώ ή έχουν κάνει αγορά, ας πούμε, και έχουν το εξοχικό τους, εν πάση περιπτώσει, φέρνουν φίλους, ο ένας. Μπράβο, φίλου, ναι, φέρνει, ναι, τον άλλον μετά, γίνεται διαφήμιση από τον ένα στον άλλον πολλές φορές. Έχω ενημερωθεί ότι είχε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα το σπήλαιο της Καστανιάς. Πιστεύετε, αντιδήμαρχε, ότι σε αυτό συντέλεσε η διάνοιξη του δρόμου? Ναι, και ότι θα πρέπει να περάσει την άκρη μουριά για να περάσει το πούλμαν? Να σας το πω, γιατί δηλαδή κυρίως η επισκεψιμότητα είχε να κάνει με πούλμαν, πράγμα το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό έχει συμβεί. Τεράστιο έργο γνωρίζω, νομίζω αυτό. Ναι, ναι. Τεράστιο. Δηλαδή άρχισαν πλέον να έρχονται οργανωμένα γκρουπ, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, έτσι. Ή αν συνέβαινε ήταν σε πολύ μικρό ποσοστό. Και αυτός ήταν και ο αρχικός μας στόχος, έτσι. Δηλαδή αν δεν μπορέσεις να φέρεις ποσότητα κόσμου, γιατί στηρίζεσαι κυρίως σε αυτό που σας είπα, ότι ο πολλής κόσμος θα φέρει και πολλοί κοσμόματα. Έτσι, θα γίνεται από μόνη της πλέον η διαφήμιση, αρχίζει να τρέχει. Γιατί να πούμε, αντιδημαρχέ, ότι υποδομή, ανάλογη υποδομή υπάρχει στην ευρύτερη Νέα Πολύ. Δηλαδή ξενοδοχεία πανέμορφα, πεντακάθαρα, πολύ καλά, προσιτά σε τιμές, όλα τα μαγαζιά, από τα ουζερί, εστιατόρια, καφέ, έτσι. Που σημαίνει λοιπόν ότι, και να πω κάτι, μην το ξεχάσω τώρα, μιας που λέω για μαγαζιά, συνήθως τα έχω γυρίσει όλα. Δεν είχα πάει σε ένα μαγαζί, Τάκη, δεν ξέρω αν πήγες, αυτό πώς είναι κάτω, εκεί στα, κάτω από του ξενοδοχείου του Αρσενάκου, πώς λέγεται αυτό? Στο Μόνελε. Μπράβο. Και αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Οφείλω να πω τα καλύτερα. Δεν είχα πάει, λέω την αμαρτία μου. Πάρα πολύ καλό, αξιόλογο. Φροντίζω να πηγαίνω σε όλα όταν έρχομαι, όσο είναι το δυνατό. Είχε το συγκεκριμένο και κάποια. Όχι το συγκεκριμένο, μόνο αυτό. Μια, ναι, μεγάλη, έτσι, κρεταμένη ζημιά με την πυρκαγιά. Ναι, αλλά είχε καεί, ναι. Σε γρήγορα και ο κόσμος, ας πούμε, έτσι, το υποστήριξε και το υποστηρίζει. Αλλά γενικά όλα τα μαγαζιά πιστεύω ότι έχουν ανεβάσει αρκετά τον πληθυσμό. Όλα, όλα. Εγώ μένω σε αυτό το λέω, ναι, επειδή όλα για τα άλλα έχω πει πολλές δεκάδες φορές. Τα έχω μνημονεύσει, τα έχω πει. Μόνο καλά λόγια. Αλλά σε αυτό δεν είχα πάει και πραγματικά έμεινα έκπληκτος από την ποικιλία και την ποιότητα του φαγητού. Μπράβο τους. Βελτιωνόμαστε. Ακριβώς. Αυτός είναι ένας λόγος που θα πρέπει να βελτιωνόμαστε κι εμείς. Δηλαδή, ο Δήμος πάντα πρέπει να βάζει ένα λιθαράκι μπροστά, μετά οι ιδιώτες, ξανά εμείς. Έτσι πρέπει να. Ακριβώς. Μιας λοιπόν που μιλήσαμε για το σπήλαιο της Καστανιάς, το οποίο θεωρώ ότι είναι πόλος έλξης εκατοντάδων τουριστών, από εδώ και πέρα θα πρέπει, αν το πλασάρετε σωστά εσείς σαν Δήμος, θα πρέπει να είναι το δεύτερο σπήλαιο του Δηρού, θα έλεγα, γιατί είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι τρίτο σε διακόσμηση ανά τον κόσμο. Άρα λοιπόν, αν το εκμεταλλευτείτε και διαφημιστικά σωστά σαν Δήμος, πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη η ευρύτερη περιοχή. Να πούμε, επειδή γνωρίζεις και ο Τάκης εδώ την περιοχή, θα σας πω ότι πιστεύω ότι ο Δήμος μας, εμάς εδώ ο Νεβασιάς, είναι σαν ένα μικρό κρατήδιο, δηλαδή έχει να δώσει τα πάντα. Από θέμα αξιοθεάτων. Βεβαίως.
Εάν υστερούμε σε κάποια σημεία, ας πούμε, και πιστεύω βελτιώνονται συνεχώς, είναι στα θέματα υποδομών, έτσι. Δηλαδή, από αξιοθέατα αρκετά, έχουν αρχίσει και αυτά να αξιοποιούνται, δηλαδή να συντηρούνται εκκλησίες, ο Φάρος, ξέρω εγώ, το Κάστρο, το Μουσείο, το Αρχαιολογικό είναι έτοιμο να παραδοθεί. Εμείς μπράβο, και αυτό ήθελα να μείνω και για το Μουσείο να πούμε δύο λόγια. Φτιάχνεται η Πάνω Πόλη στη Μονοβασιά, στο Κάστρο, εδώ στη Νέα Πόλη, το Ναυτικό Μουσείο, ήσουν στα Εγγένεια. Το απολυθωμένο και αυτό φροντίζουμε το καλοκαίρι να υπάρχει άνθρωπος εκεί, άνθρωποι μάλλον να, για να μπορούν να το επισκέπτονται. Το Σπήλαιο. Εμείς ο ρόλος μας εδώ είναι να συντονίσουμε όλο αυτό το πακέτο, να το αναδείξουμε και να έχουμε μια καλή έτσι, πρόσβαση σε αυτά τα σημεία και μια υποστήριξη από έμψυχο δυναμικό που θα μπορεί εκεί να βρίσκεται και να παρουσιάζει ακριβώς τα θέματα αυτά. Από εκεί και πέρα πια είναι θέμα ιδιωτών το πόσο θα την πόλη αυτό που είπες, ας πούμε, δηλαδή αν θα ανεβάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, ξέρω εγώ το χρόνο. Αυτό το θέμα έχει να κάνει κυρίως με τους ιδιώτες, έτσι, δεν μπορεί εκεί. Ο Δήμος πρέπει να είναι σωστός σε όλα τα άλλα, στα έργα υποδομής και κυρίως, ας πούμε, στο πώς θα κάνει ένα πλάνο για αυτά που τον αφορούν. Τα υπόλοιπα της εμπορικής ζωής έξω της δραστηριότητας έχουν να κάνουν περισσότερο με τους ιδιώτες, έτσι. Ναι, εγώ είπα το εξής και θα μείνω σε αυτό, κυρία Δήμαρχε. Να λάβω υπόψη μας ότι, παράδειγμα, πριν 25 χρόνια, 30 χρόνια πιτσιρικάς που είχα πάει στο Σπήλαιο Δειρού, είχα πάει μήνα Μάιο και πήγα στις 10 το πρωί και πήγα στις 5 το απόγευμα. Αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέω ότι αν σωστά το εκμεταλλευτούμε σαν, με σωστή διαφήμιση, το λέω γιατί έζησα και είδα τι γίνεται, τη διαφήμιση της Σαντορίνης. Θα πάθετε πλάκα άμα θα δείτε τι γίνεται. Δηλαδή μιλάμε, παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα φέρνω, ένα ντοκιμαντέρ μεταγλωτισμένο σε 7 γλώσσες. Μιλάμε με μια τεράστια προβολή, δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι όπως πολύ σωστά και κάνατε ένα τεράστιο έργο, μα πολύ τεράστιο έργο θεωρώ ότι η διάνοιξη του δρόμου, αυτός ο δρόμος νομίζω ότι πρέπει να φέρει τα πάνω κάτω στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό και να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο. Να μην είναι μόνο ένας μήνας, να μην είναι ο Αύγουστος. Δηλαδή... Αυτό το λέμε πολλά χρόνια, αυτή είναι μια καραμέλα πια, αλλά πρέπει να το επιζητούμε αυτό, δηλαδή το πώς ο στόχος να είναι να μεγαλώσει έστω και 5 και 10 μέρες τη μία φορά. Ακριβώς. Ακριβώς. Αργότερα την άλλη τη σεζόν, έτσι. Ούτως ώστε όταν έρθει κόσμος και ο επαγγελματίας μετά θα προσαρμοστεί ανάλογα. Και από εκεί και πέρα, επειδή είναι και λίγο, ας το πούμε, πιο μοντέρνο, σε πάση περιπτώσει ο εναλλακτικός και ο θεματικός τουρισμός που προσφέρεται, σας λέω, εμάς, η περιοχή μας εδώ προσφέρεται. Δηλαδή, αν ξεκινήσει από το Κυπαρίσι με τις διαδρομές τις ορειβατικές, τα αναρχητικά πάρκα, δηλαδή. Το κυνηγάμε με πολύ έτσι. Βέβαια, και να πούμε επειδή μιλάμε για ομορφιές των Βατίκων, ο Δήμος Μονεβασιάς δεν είναι μόνο τα Βάτικα, η Μονεβασιά, το Κάστρο της Μονεβασιάς, Μονεβασιά, πανέμορφη και εκεί, Αρχάγγελος, η Πλήτρα, δεν ξέρω πια, το Φανάρι και τα λοιπά. Να πούμε ότι αν έχω ενημερωθεί σωστά, τα αλλιευτικά καταφύγια παραδίδονται σε λίγο ή όχι. Είναι σχεδόν έτοιμα. Ναι. Δηλαδή, λεπτομέρειες είναι πλέον. Εντάξει, τώρα σκεφτείτε ότι και αυτά προσφέρουν και στους περαστικούς με τα μικρά ιστιοφόρα ή κάποια μικρά σκάφη αναψυχής που κάνουν το περίπλο έτσι, της περιοχής. Για τους αλληλείς οι οποίοι είναι επαγγελματίες, ακόμη και τους ερασιτέχνες, υπάρχει μια κινητικότητα και αυτά τα έργα, και αυτά μπορείς να τα θεωρήσεις ως έργα αναπτυξιακά, δεν είναι απλά ένα έργο υποδομής. Δεν γίνεται να έχει ένα τοπικό έτσι χαρακτήρα. Εγώ πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα αυτά έχουν να προσφέρουν στο πακέτο όλο αυτό το τουριστικό. Κύριε Δήμαρχε, δικό σας έργο και αυτό που θα πω στη συνέχεια, που με την κατάργηση της αμυγούς κατοικίας. Εντάξει, αυτό δυστυχώς, να σας πω την αλήθεια, ότι ενώ πετύχαμε κάτι σε ένα πολύ δύσκολο θέμα, δεν μπορεί να υλοποιηθεί απόλυτα από θέμα ιδιωτών, έτσι, όχι από εμάς. Ναι. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε το κάναμε.
Και βέβαια υπολείπεται και μία τακτοποίηση στο εσωτερικό της πόλης, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να έχουν... Επέκταση σχεδίου πόλης δηλαδή. Ναι, μέσα. Έχει να βελτιωθεί και κάποια τμήματα τα οποία υστερούν και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λιγότερο η ζημιά αυτή παρά αυτή που προϋπήρχε στο παραλιακό μέτωπο. Και κάποιος καλύτερος περιφερειακός δρόμος. Μας έχει πριν καιρό κρίσης. Και καταλαβαίνετε ότι οι επενδυτές είναι λιγότεροι, ενώ θα μπορούσε αυτό αν είχε γίνει νωρίτερα να έχουν γίνει και επενδύσεις έτσι, σε άλλη εποχή. Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρω... Ο περιφερειακός, αν σας άκουσα καλά, ναι. Κοιτάξτε, αυτά κάποια μεγάλα έργα, να ξέρετε ότι είναι από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε στη διοίκηση, στη Δημοτική Αρχή, καταρχήν από τον ίδιο τον Δήμαρχο, αλλά και όλους εμάς που συνεργάτες και δημάρχους και συμβούλους, είναι ο στόχος μας, δηλαδή τα μεγάλα έργα. Ο βιολογικός, ο περιφερειακός. Θα πάμε σε ένα-ένα, κύριε Δημήτρη. Ο δρόμος της Νεάπολης προς το Παλαιόκαστρο που συνδέεται. Θα τα πούμε ένα-ένα, αν έχετε την καλοσύνη. Να πιάσουμε, μιας που μιλήσαμε για Μονοβασιά, τι γίνεται με το Αγίου Φωκά και Νεάπολης. Κοιτάξτε, το έργο αυτό είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή δουλεύεται έντονα, με έντονους ρυθμούς. Το χρονοδιάγραμμά του, αν δεν κάνω λάθος, είναι για να παραδοθεί 31 Αυγούστου. Τώρα, φέτος. Θέλω να πιστεύω και εγώ, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, το μεγάλο έργο έχει φύγει, κυρίως τα χωματουργικά δηλαδή, και κάποια τεχνικά μεγάλα που είναι, αν το επισκεφτείτε. Μιλάμε για μεγάλα τεχνικά. Δηλαδή μπορεί ερώτηση, που θα έρθω την ερχόμενη εβδομάδα, μπορώ να πάω να περάσω, να πάρω πλάνα έτσι. Ναι, θα μιλήσουμε με τον εργοταξιάρχη εκεί. Μάλιστα. Και να ανέβουμε πάνω. Μάλιστα. Υπάρχει πρόσβαση και από τις δύο μεριές μπορείτε να πάτε. Δηλαδή και από τον Άγιο Φωκά έχουν ανοιχτεί, δουλεύουν ταυτόχρονα και τα δύο μέτωπα. Δεν έχει... Μάλιστα, πολύ θετικό αυτό. Και από τη μία μεριά μπορείτε να πιστεύετε. Και αυτό έργο πνοής, έτσι, μην το ξεχνάμε. Κοιτάξτε τώρα αυτό. Εγώ πιστεύω θα αλλάξει τα δεδομένα και... Κατά πολύ. Και εντάξει, και δεν θέλω να μπαίνω στις λογικές του παρελθόντος, ποιος θα ζημιωθεί και ποιος θα αφαιρεθεί. Είμαστε ένας δήμος. Έτσι, ακριβώς. Ο στόχος μας και ο ρόλος μας εδώ είναι να φέρουμε όλους να λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Ακριβώς. Και όχι ένας να νομίζει ότι είναι πιο πάνω τον άλλον ή πιο κάτω, ή εν πάση περιπτώσει να νομίζει ότι κερδίζει περισσότερα κάποιος. Ακριβώς. Γιατί αυτή η νοοτροπία δυστυχώς είναι αυτή που μπορεί να είχε αναστείλει όλα αυτά τα χρόνια και μας είχε αφήσει χρόνια έργα, πίσω και το σπήλαιο και το δρόμο και τα λιμάνια και ακριβώς, τα πάντα. Ακριβώς. Ξέρω ότι είχατε μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα της Μαρίνας στο Παλαιόκαστρο. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Εντάξει, με αυτό το θέμα, όπως σας είπα και με τα άλλα τα μεγάλα, και να μην λέμε τώρα, δεν πολιτικολογούμε, γιατί αυτά που λέμε τα έχουν πει και προηγούμενες δημοτικές αρχές. Το θέμα είναι τι κάνεις, δηλαδή τι έργο έχεις κάνει για αυτά που εξαγγείλεις ή για αυτά που λες ότι θα τα έχεις στην ατζέντα σου. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την πρώτη κιόλας μέρα. Όποιος θέλει να έχει μια έτσι σωστή ενημέρωση μπορεί να επισκεφτεί και τη Δημοτική Ενότητα εδώ στο Λιμενικό Ταμείο που χειρίζεται σχεδόν όλα αυτά τα θέματα, αλλά και το Δήμο και σε εμάς τις Δημοτικές Ενότητες δηλαδή εδώ. Να δει ακριβώς για το κάθε θέμα τι. Ναι, δηλαδή για το συγκεκριμένο τώρα για τη Μαρίνα. Δηλαδή τι... Να έχει μια πραγματική εικόνα. Γιατί όταν λέμε στα λόγια ότι στόχος ήταν και άλλων και προηγούμενων και οποιοδήποτε, και ένα ιδιώτη μπορεί να σου πει: ναι, εγώ έχω στόχο αυτό να κάνω. Ναι, όχι, τι αυτό έχετε είναι... αποφασίσει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, τι αποφάσεις έχετε πάρει? Κοιτάξτε, ειδικά το θέμα του Παλαιοκάστρου, γιατί πήρε κάποια έτσι δημοσιότητα τελευταίο καιρό από μια πρωτοβουλία κάποιων πολιτών και ενδεχομένως. Ας πούμε, πολιτών εκτός από τους συμπολίτες μας και κάποιους ομογενείς συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται με πιο πάθος, μπορώ να σας πω, για κάποια θέματα εδώ της περιοχής μας. Δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό το θέμα, ίσως και λίγο διαστερβολωμένα, δηλαδή ως μια πρωτοβουλία που κάποιοι άνθρωποι θέλουν να αναδείξουν. Ναι, όχι, έχει μπει στο πρόγραμμα, δηλαδή τι να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Δεν είναι τώρα ένα θέμα μιας οδοποίησης, δεν είναι τώρα θέμα, ένα κτίριο. Άλλωστε, είναι ένα λιμενικό έργο, αρκετά σοβαρό. Μια μεγάλη δαπάνη. Γυπνιάζει με ένα αρχαιολογικό χώρο και για αυτούς που ξέρουν από αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικό καθεστώς. Εμείς τα κύθρα τα ξέρουμε λίγο περισσότερο εδώ. Λοιπόν, λίγο, πώς το λένε.
να είναι λίγο επιφυλακτική. Ακριβώς. Και βέβαια να πούμε, κύριε Δημαρχή, ότι για να πάει κανείς στο παλιό κάστρο και να γίνει μαρίνα, θα πρέπει να υπάρχει και ο ανάλογος δρόμος, έτσι, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι όλα αυτά, τι λέγαμε πριν, λέγαμε για το σφύλλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα όλα τα χρόνια από κοινοτάρχης που ήμουν στην Καστανιά. Τεράστια προσπάθεια. Δεν μπορώ να πω ότι αν δεν γινόταν αυτό, ότι όλοι οι κόποι αυτοί θα είχαν εμποδοθεί, αν δεν γινόταν ο περιφερειακός δρόμος. Εννοείται. Θα ήταν ένα μεγάλο έργο, αλλά θα ήμουν εκεί, αναξιοποιητό. Και αυτό που με, από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με τα κοινά, έβλεπα ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα, δεν είναι τόσο να κατασκευάζεις κάποια έργα ή να κάνεις κάποιες υποδομές. Είναι το πώς θα τις συντηρήσεις και πώς θα τις αξιοποιήσεις μετά. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα σπήλαιο, αν δεν γινόταν αυτό, να μπορεί να έχει μια ανταποδοτικότητα, ας πούμε, σε έσοδα και έξοδα, κάποια στιγμή θα έκλεινε. Και πραγματο, ποιος θα ήταν αυτός ο οποιοδήποτε επενδυτής που θα διέθετε συνέχεια. Εννοείται, θεωρείται αυτονόητο. Αυτονόητο. Μιας που μιλάμε. Να βλέπουμε, είχαμε πάρει λάθος πορεία σε αυτό το θέμα όλα τα χρόνια. Εννοείται. Εννοώ και την τοπική αυτοδιοίκηση, εκτός από το κύριο κεντρικό κράτος. Πρέπει το δημόσιο να το βλέπεις με ιδιωτικά κριτήρια. Δηλαδή, πώς θα το κάνεις να είναι συμφέρον αυτό που κάνεις. Μιας που μιλάμε για το σπήλαιο, να πούμε πότε είναι, ποιες μέρες είναι ανοιχτό κτλ. Πότε ξεκινάει κανονικά κτλ. Κάποια στοιχεία να δώσουμε ή όχι. Καλό θα ήταν. Δεν νομίζω. Με βρίσκεται τόσο ευκαιρό. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες και όλη την λαμπροβδομάδα, από ό,τι θυμάμαι, είναι ανοιχτά. Έτσι, δηλαδή, μέχρι και τέλος της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο. Και μετά πηγαίνουμε πάλι Σαββατοκύριακο. Και νομίζω σημασία έχει ότι μπορεί να πάει κανείς είτε με το αυτοκίνητό του είτε με το. Ο δρόμος. Αργότερα ανοίγει και το ωράριο και οι μέρες. Δηλαδή, γίνονται καθημερινά από τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, να πάμε στα. Μιας που μιλάμε για έργα, έργα leader κτλ. Τι γίνεται με αυτά, και πού βρισκόμαστε. Έχουμε εξέλιξη. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία έργα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το leader είναι στο. Αξίζει όταν έρθετε να πάμε και εκεί μια βόλτα στο παλιό δημοτικό επάνω που είχαμε τα εγκαίνια στο Ναυτικό Μουσείο. Στον αύριο χώρο έχει γίνει και εκεί αρκετά έτσι σοβαρή, ωραία δουλειά. Μια ανάπλαση της πλατείας έξω. Είναι σε εξέλιξη και αυτό το έργο, leader είναι. Είναι η αντικατάσταση, είναι κάποιες εργασίες στο κτίριο στον Άγιο Νικόλα, στο κοινοτικό κτίριο. Και εκεί αρκετά ενδιαφέρον, δηλαδή σαν έργο, και είναι και στο κτίριο του Λαχείου, αυτό που είναι στο δρόμο, στο παλιό δημοτικό. Μάλιστα. Έχουν ήδη μπει κάποια σύγχρονα κουφώματα, μάρμαρα κάτω. Εντάξει, προσπαθούμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα κτίρια που γίνονται και υπάρχει δραστηριότητα, αλλά και σε μεγάλα χωριά όπως ο Άγιος Νικόλας, το Λάχη που είναι κοντά στην Νεάπολη, και γίνονται και εκεί κάποιες. Δεν ξέρω αν είχατε θυμηθεί παλαιότερα και κάποιες εκθέσεις που είχαν γίνει την καλοκαιρινή περίοδο. Ναι, βεβαίως. Και στην Νεάπολη, εντάξει, όπως και να το κάνεις, είναι ο χώρος αυτός, είναι ο μόνος που προσφέρεται αυτή τη στιγμή να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις στο παλιό δημοτικό. Ακριβώς. Είχαμε μια, μάλλον βλέπω και κάποιες ερωτήσεις από ακροατές, σχετικά με το ΑΔΜΙΕ. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, με το ΑΔΜΙΕ. Έχουν ήδη έχει γίνει από μέρους μας μια επίσκεψη από τον συνάδελφο αντιδήμαρχο, ότι αν θυμάμαι καλά την προηγούμενη, πριν το Πάσχα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια μέρα, γύρω Μαύρο Μιχάλη, τέθηκαν τα θέματα αυτά που είπαν ότι θα είμαστε σε κάποια έτσι ενημέρωση και επαφή. Τι να σας πω από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που είναι σε πολύ έτσι πρώιμο στάδιο. Βέβαια θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και από ό,τι γνωρίζω έχουν και από πλευράς του Δήμου έχουν κινηθεί και κάποιες διαδικασίες νομικού χαρακτήρα, εκτός από τις επαφές δηλαδή. Μάλιστα. Σίγουρα είναι κοινή έτσι η άποψη και σε εμάς όλους δηλαδή στο Δήμο ότι ό,τι έχει γίνει, ό,τι έχει βάσει περιπτώσει φανεί, έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, θεωρούμε ότι υπάρχει προχειρότητα, δεν έχει γίνει μελετημένα και με τη σύμφωνη γνώμη ή εν πάση περιπτώσει την ενημέρωση δική μας, που στο κάτω-κάτω δική μας περιοχή είναι. Και θα πρέπει να έχει λόγο και ο Δήμος και οι Δημότες, έτσι.
Μάλιστα. Σίγουρα δεν πας κόντρα στην εξέλιξη, δηλαδή αν υπάρχει αναγκαιότητα και για το θέμα της Κρήτης που θεωρώ δεν είναι τόσο έτσι όπως εμφανίζονται τα πράγματα, αλλά και ως σταθμοί αντιστάθμισης να λειτουργήσουν εδώ, δηλαδή να έχουμε μια σταθερά φορτία με στην περιοχή. Θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν και όχι να, έτσι με αυτή την προχειρότητα και ίσως και με την υποκρύπτουσα σκοπιμότητα θα έλεγα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, άφησα ένα τελευταίο ένα έργο πνοής θα έλεγα που πάλι επί των ημερών σας έχει λάβει σάρκα και οστά και θεωρώ ότι είναι έργο τεράστιας σημασίας γιατί βεβαίως μπορεί να είναι κακός αν ρυπαίνουν τα ορισμένα καράβια, αλλά από την άλλη πλευρά θα σταματήσει και αυτό που μου έχουν πει σε πολλές καφετερίες έτσι, δημότες στην παραλία σχετικά με το βιολογικό καθαρισμό. Ένα έργο πνοής πιστεύω το οποίο βρίσκεται και αυτό σε εξέλιξη, τελειώνει πρώτο αθώς πότε? Κοιτάξτε, εδώ τα χρονοδιαγράμματα ναι μεν είναι για το, και αυτό το καλοκαίρι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί σε όλα του τα σκέλη γιατί είναι δύσκολο έργο και έχει και πολλές παραμέτρους, δηλαδή έχει το αποχετευτικό χωρίζεται καταρχήν είναι δύο εργολαβείς ξεχωριστές, έτσι. Μία είναι το αποχετευτικό, δηλαδή η σωληνώσεις της πόλης με φρεάτια και δύο μικρά αντιλιοστάσια που γίνονται στις δύο άκρες της πόλης και η άλλη εργολαβία είναι το κεντρικό αντιλιοστάσιο με το συλλεκτήρα των Πασφαιριτώσει που είναι στο κέντρο της πόλης και η μονάδα, ό,τι αγωγή χρειάζεται μέχρι τη μονάδα και από τη μονάδα μετά ο απορροής. Η μονάδα εννοώ επεξεργασίας των λιμάτων. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να σας πω έτσι ποσοστία, η μία που είναι με τη μονάδα το αντιλιοστάσιο και τον υποθαλάσσιο είναι περίπου στο 80%, μπορείς να πεις. Δηλαδή, εξαιρεμένου το υποθαλάσσιο είναι σχεδόν έτοιμο όλο το υπόλοιπο. Τώρα, στο άλλο, στο αποχετευτικό, είμαστε περίπου στο 60-65%, εκεί οριακά είμαστε σαν υλοποίηση φυσικού αντικειμένου. Προχωράει το έργο, εντάξει όχι με το ρυθμό που θα θέλαμε κι εμείς, αλλά από εκεί και πέρα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σχετικά με τους εργολάβους, σίγουρα θα υπάρξει. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά ίσως να μην φταίνε καθόλου οι εργολάβοι. Έτσι. Να είναι θέμα της πολιτείας που δεν είναι θέμα μάλιστα δικό μας, του κράτους. Ναι, κατάλαβα, της πολιτείας. Ναι, όταν δεν χρηματοδοτήσεις ένα έργο από ακριβώς, το ΕΣΠΑ για τον ΑΒ λόγο που βλέπετε γενικότερα τι κλίμα του κράτη. Έτσι. Οι διαδικασίες αργούν και οι διοικητικές, τα διοικητικά θέματα αργούν. Και λόγω της στενότητας, λόγω της κρίσης. Προκήρυξης, αρχαιολόγους, εργάτες, εργατοτεχνίτες και όλα αυτά καθυστερούν πολλές φορές γιατί και αυτά εξαρτώνται από τις χρηματοδοτήσεις. Ακριβώς. Είναι σειρά πραγμάτων δηλαδή, τα οποία από τη στιγμή που δεν πάνε στα καλά, λόγω είναι και το έργο, δεν φταίει μετά ούτε ο εργολάβος, ούτε ο που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Ξέρω, έχω ακούσει, υπήρχαν αντιδράσεις σχετικά με τα μοτέρ που το τοποθετήθησαν εκεί στην πλατεία, υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει πρόβλημα, τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, έχει δοθεί μεγάλη, έτσι, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλη έτσι, δημοσιότητα και διάσταση και σε αυτό το θέμα. Θα νόμιζε κάποιος που μας έβλεπε απ' έξω από εμάς, ότι θα έλεγε, καλά αυτοί οι άνθρωποι εκεί τι κάνουν, κάνουν καμιά καινοτομία, κάνουν για πρώτη φορά, δηλαδή κατασκευάζεται ο πρώτος βιολογικός σύν που κατασκευάζεται. Ή γίνεται καμιά πατέντα, ας πούμε, στην Νέα Πόλη, ξεχωριστή από όλους τους άλλους. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και λίγο σοβαρότητα σε κάποια θέματα. Σκεφτείτε ότι για να γίνει ένα τέτοιο έργο, είναι πολύ εξειδικευμένα καταρχήν έργα. Είναι πολύ εξειδικευμένοι εργολάβοι που υλοποιούν ειδικά τις μονάδες. Αφήστε το αποχετευτικό. Αποχετευτικό μπορεί να κάνουν πολύ σχετικά έτσι. Αλλά αντιλιοστάσια και μονάδες επεξεργασίας είναι ελάχιστες οι εταιρείες στην Ελλάδα. Και αυτές λειτουργούν κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ένωση, από το ΕΠΕΡΑ, το δικό μας το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι ένα εργάκι μικρής έτσι εμβέλειας.
που να κρίνεται από την άποψη τη δική μου του αντιδήμαρχου ή του δήμαρχου, πως φτιάξε το έτσι, όχι φτιάξε το αλλιώς. Δεν γίνονται αυτό. Άρα με δύο λόγια, με δύο λόγια να καθησυχάσουμε και τους όποιους έτσι έχουν τις όποιες ανησυχίες. Δεν θα υπάρχει ούτε θόρυβος, ούτε να το πω κάποια μικρή δυσοσμία. Ακριβώς. Από όλα αυτά ακούστε να σας πω. Καταρχήν, ειδικά για το αντιλιοστάσιο που έχει γίνει πολλή συζήτηση και όσο πάνε λιγοστεύουν και οι αντίθετοι, εν πάση περιπτώσει, με αυτό, γίνεται μέσα σε χώρο της χερσαίας ζώνης, που, ας το πούμε αποκλειστικά υπεύθυνος, είναι το λιμενικό ταμείο. Έτσι. Λοιπόν, τουλάχιστον στο λιμενικό ταμείο τρεις φορές έχει κατέβει και η μία εταιρεία και η άλλη σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει και σε θέματα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Δηλαδή, υπήρχε ενημέρωση στον κόσμο και σε αυτούς που έχουν αντιδράσει σε κάποιους και έχουν δοθεί λεπτομερής ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας, για τα μηχανήματα, για τις εφεδρείες των μηχανημάτων που θα υπάρχουν. Και, εν πάση περιπτώσει, τους έχουν, για να πιστεί κάποιος, του πρέπει να σου πούνε, ξέρεις κάτι, αυτό έχει γίνει και κάπου αλλού. Έχει γίνει και στην Κύπρο, έχει γίνει, ξέρω εγώ, στη Καλαμάτα. Τώρα, πρόσφατα, μια εταιρεία έχει παραδώσει στην Πύλο, δίπλα στο Κώστα Ναβάρινο. Δηλαδή, δεν είναι έργα του ποδαριού, όπως θέλουν κάποιοι να τα παρουσιάσουν. Είναι πολύ σοβαρά, υπεύθυνα έργα, γιατί δεν μπορεί να φτιάχνεις ένα αποχετευτικό, να πας να λύσεις τα προβλήματα μιας πόλης, που αυτή τη στιγμή, όπως το είπατε κι εσείς, εμένα δεν μου επιτρέπετε να το λέω. Δηλαδή, εάν πάρεις αθρηστικά αυτό που γίνεται στη Νεάπολη, είναι εγκληματικό από τους ιδιώτες. Σέβομαι ότι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιοι οποίοι είναι έτσι μαθημένοι. Λοιπόν, πας να δώσεις μια τέτοια λύση, που είναι ένα έργο πνοής, εγώ θεωρώ, για μια παραλιακή πόλη, έτσι, όπως είναι η Νεάπολη. Και να βρίσκεις, ας πούμε, απέναντι τέτοια αντίδραση και από ορισμένους ανθρώπους που τους θεωρείς ότι είναι και, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον σοβαροί. Δηλαδή, το επιχείρημα να σε ρωτήσουν κάτι το οποίο στέκει. Να σου λέει τώρα ότι αν θα μυρίζει ή όχι, μα είναι δυνατόν να σχεδιάσεις σε ένα τέτοιο κέντρο, κεντρικό σημείο και να μην λάβεις υπόψη αυτά, δηλαδή είναι προβληματισμός μόνο ενός ανθρώπου, δύο. Και όλοι οι άλλοι τι κάνουμε, δηλαδή. Δεν μας καίει, δεν ζούμε σε αυτή την πόλη. Περαστικοί είμαστε. Μάλιστα. Άρα φωνείτε ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα σας πω κάτι. Ο σχεδιασμός ήταν να υπάρχει μία αντλία, παράδειγμα. Έτσι, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Μπαίνουν δύο. Και αυτό μπήκε στη λογική ότι θα πρέπει να υπάρχει εφεδρεία και να ξεκουράζεται μία και να δουλεύει άλλη. Το καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν εφεδρείες αιχμής. Υπάρχει εφεδρεία στο ρεύμα, δηλαδή είναι μια τεράστια γεννήτρια η οποία θα δουλεύει σε περίπτωση που διακοπεί το ρεύμα. Δύο επίπεδα απόσμησης κλειστής, το καταλαβαίνετε, δύο, όχι ένα, δηλαδή ένα στο κάτω σημείο και ένα στο επάνω. Και σε περίπτωση που σας λέω δεν δουλέψει τίποτα από όλα αυτά, αυτό το δίκτυο και μόνο αντέχει 24 ώρες χωρίς να δημιουργηθεί θέμα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να είναι το λαχείο του λαχείου για να πεις. Κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ θα μου επιτρέψετε. 6,5 μέτρα βάθος αυτά όλα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή έχουμε ήδη βιολογικό εδώ στα Κύθρα, στο Καψάλι που δουλεύει εδώ και χρόνια και το έχω ψάξει και ξέρω, είμαι γνώστης. Να φύγουμε όμως από αυτό και να πω κάτι άλλο. Έχετε φτιάξει πάρα πολύ ωραία τα πεζοδρόμια. Πέρα από το κύριο Αρσενάκου, προς τα πέρα, προς το πέρα του Παναγιωτόπουλου κτλ. Μήπως η άσφαλτος όμως εκεί χρειάζεται, το λέω γιατί το άκουσα, χρειάζεται κάτι να κάνουμε πέρα από το να κλείσουμε? Κοιτάξτε, καταρχήν θα σας πω, γιατί και μας έχει γίνει έτσι τώρα, είναι θέμα συζήτησης προηγουμένως εδώ και πριν λίγη ώρα και με τον Δήμαρχο το συζητάγαμε αυτό το θέμα. Επειδή υπάρχει αστοχία στην, και λόγω του βεβαιασμένου, έτσι, όχι τόσο και λόγω των εορτών τώρα, και γενικά πιέζουμε και εμείς να τελειώνει πιο γρήγορα το έργο, στο θέμα των ασφαλτικών υπάρχει μια αστοχία. Δηλαδή δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι με ένα τελικό finisher. Λοιπόν, έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι ότι έχουμε πιέσει την εταιρεία να αναζωογονήσει αυτό, να το ξαναφρεσκάρει, αλλά πολύ πιθανόν κάποια στιγμή να γίνει για όλο τον τάπητα. Αυτό όμως θα αφήνουμε λίγο πιο πίσω, γιατί δεν έχουμε τελειώσει με τις, οριστικά με τις παροχές. Δηλαδή δεν μπορούμε. Βέβαια, μην το φτιάξουμε και ξανασκάβουμε την άλλη μέρα, ναι, πάλι. Θέλουμε να συνδυάσουμε τις παροχές. Αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε, έχουν τραβηχτεί παροχές
μέχρι τα Κράσπεδα, δηλαδή πριν το πεζοδρόμιο, από μάλιστα, κάτω. Μάλιστα. Ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε μια δεύτερη εργολαβία που θα πάει ακριβώς στην είσοδο, στο σημείο που θα συνδεθούν τα σπίτια. Οπότε το αφήνουμε, γιατί και τα πεζοδρόμια δεν μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να φτιάξουμε κάποια πεζοδρόμια. Δεν μπορούμε, γιατί θα πρέπει να τα ξαναχαλάμε πάλι. Ακριβώς. Ας κάνει ο κόσμος λίγο υπομονή. Είναι στο σχεδιασμό να γίνει κάτι σωστό, ολοκληρωμένο και να μην ξανασκάβουμε. Έχουμε τελειώσει με το δίκτυο ίδρυυσης. Αν τελειώσουμε και με αυτό, μπορούμε να μιλάμε για αναζωογόνηση της ασφάλτου σε κάποια τουλάχιστον κεντρικά σημεία που περνάει και πολλοί κόσμος. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητέ αντιδήμαρχε, πόσο σωστά είναι το να βγαίνετε έτσι στο ραδιόφωνο να ενημερώνουμε τον κόσμο, διότι όταν δεν ξέρει ο άλλος, και όχι μόνο ο κακοπροαίρετος, αν θέλετε και ο μη ενημερωμένος, ίσως από την πλευρά του ορισμένες φορές να έχει και δίκιο, να ρωτάει είτε να έχει τις αμφιβολίες του, ενώ όταν ενημερώνεται ο κόσμος, όπως κάναμε τώρα, θεωρώ ότι είναι πολύ, πάρα πολύ θετικό. Έχετε αυτό. Έχετε δίκιο, απόλυτο, και συμφωνώ μαζί σας και το είχαμε συζητήσει και νωρίτερα αυτό, ότι πιθανόν και όχι πιθανόν υστερούμε σε αυτό το θέμα. Αλλά τουλάχιστον θα μας δώσετε έτσι μια, ας το πούμε, συγχώρεση, γιατί γίνεται λόγω δουλειάς. Δεν γίνεται για κάποιο άλλο λόγο. Δεν είναι ότι δεν θες να δώσεις ενημέρωση ή υποκρίνεται κάτι άλλο. Εγώ θέλετε να πω κάτι, αντιδήμαρχε. Ούτε απαξιώνεις τους δημότες αν δεν δίνεις ενημέρωση. Θέλετε να σας πω κάτι. Η λογική παλαιότερα. Ναι. Έτσι. Ναι. Υπήρχε. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Θέλετε να πω κάτι. Ναι. Επιτελείτε ένα τεράστιο έργο. Κάνετε μια τεράστια προσπάθεια και εσείς προσωπικά και ο υπέροχος δήμαρχος, ο κύριος Στοχίλης, και όλη η ομάδα σας. Έτσι. Πιστεύω και η αντιπολίτευση, ακόμα όλοι μαζί σαν ομάδα, έτσι, μακάρι να κάνετε έργα εσείς και ας στερείτε σε αυτό, να μην στερείτε στα υπόλοιπα που δεν στερείτε, πιστεύω. Όχι μόνο κατά την άποψη τη δική μου, αλλά νομίζω από των περισσότερων, αν όχι όλων. Που σημαίνει λοιπόν, κάνετε, συνεχίζετε να κάνετε έργα και ακόμα και αν στερίζετε στο θέμα της ενημέρωσης, είναι το τελευταίο, πιστεύω. Το τελευταίο. Μας ερωτώσει. Είναι όταν, μάλλον θα το πω διαφορετικά, το είχα πει και στον πρώην ομάρχη, τον κύριο Φούρκα, όταν μιλούν τα έργα, τα λόγια περισσεύουν. Δίκιο έχετε και σας λέω και δεν υπάρχει για μας, δηλαδή, η έννοια της αντιπολίτευσης όπως την ξέραμε παλαιότερα, γιατί είμαστε έτσι, ακριβώς. Από τα παλιά, δεν είμαστε φρέσκοι τώρα έτσι, σε αυτό που κάνουμε. Είχαμε ζήσει άπειρες κακές στιγμές. Δεν υπάρχει πια αυτή η μιζέρια, η αλήθεια να λέγεται, και θεωρώ όμως ότι είναι, και, είναι σε άμεση σχέση με το ποιος διοικεί. Ακριβώς. Και εκεί θα, δεν το λέω κολακευτικά, αλλά θεωρώ ότι είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα του Δημαρχείου. Βέβαια, γιατί δηλαδή, τώρα είσαστε σαν ομάδα πλέον. Έχει δεν είναι πολύ καλή σχέση με το, πάντα με την αντιπολίτευση, και πολλές φορές που και εμείς θα έχουμε κάνει κάποια έτσι, λάθη ή παραλήψεις, θα τα αναγνωρίσει, θα μας δώσει νέες γραμμές, κατευθύνσεις, δηλαδή θα ξαναμπεί το νερό στα βλάκι. Ακριβώς. Και δεν σημαίνει ότι είμαστε και εμείς πάντα αλάνθας, έτσι. Δηλαδή όποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δεν κάνει καθόλου. Ακριβώς. Αντιδήμαρχε, το μόνο που έτσι, επειδή μιλήσατε λίγο για, θα σας πω το εξής, για το θέμα της ενημέρωσης. Ναι. Μπορεί και σας λέω και υστερούμε σε αυτό. Αυτό όμως που είναι, δεν είναι ηθικό πολλές φορές. Εμάς, εάν δεν το κάνουμε, σας λέω, δεν θεωρώ ότι δεν είναι ηθικό, εν πάση περιπτώσει. Αυτός όμως που προσπαθεί, ή αυτοί που προσπαθούν πολλές φορές, επικαλούμενοι τη μη ενημέρωση, να λένε ότι, ξέρω εγώ, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς, ή να παρασύρουν και τον κόσμο. Μέχρι ένα σημείο και αυτό, σας λέω, το καταλαβαίνω, σαν μια κακή, ας την πούμε, αντιπολίτευση. Αλλά την έννοια της καταγγελίας, όταν αυτή συνοδεύεται με νομικά έγγραφα, σε εισαγγελείς ή σε, εν πάση περιπτώσει, με ένδικα μέσα, με ασφαλιστικά μέτρα όπως μας κάνανε πρόσφατα και εδώ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν κάποιος να θέλει να πάρει πληροφόρηση μέσα από καταγγελία και μάλιστα σε εισαγγελία, γιατί εάν έρθει στο Δήμο θα την πάρει. Μάλιστα. Εάν δεν την έχουμε δώσει. Ναι, δεν την ξέρω την περίπτωση, λοιπόν, δεν την ξέρω, αλλά που το κάνουν, είναι κακοπροαίρετο. Το κακοπροαίρετο, ό,τι και ενημέρωση να του κάνει. Εκεί κακοπροαίρετο θα μείνει. Δεν μπορείς να το, δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Δεν υπάρχει άλλη. Ακριβώς. Εδώ πολλές φορές θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν το θέμα δεν έχει να κάνει, ενώ επικαλούνται πολλές φορές και λένε ότι
αυτό βλάπτει το σύνολο. Όταν τους πεις ότι μήπως βλάπτει εσένα σε το συγκεκριμένο, σου λέει ναι, εμένα. Δηλαδή υποκρύπτεται πολλές φορές καθαρά προσωπικό συμφέρον. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί θεωρώ ότι μας είπατε πάρα πολλά και χρήσιμα πράγματα. Ενημερώσαμε τον κόσμο, αρκετά πιστεύω. Ναι. Καλύψαμε πάρα πολλές απορίες. Νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Και οφείλω να σας ευχαριστήσω που βγήκατε στον αέρα και τα είπαμε όλα αυτά. Εγώ να σας ευχαριστήσω, και ξέρετε ότι πάντα είμαστε και είμαι διαθέσιμος, και όχι μόνο όταν θα υπάρχουν, ας πούμε, προβλήματα ή θα πρέπει, έχετε δίκιο, κατά καιρούς να γίνονται κάποιες έτσι. Βεβαίως, και επειδή την επόμενη εβδομάδα, την ερχομένη, δεν ξέρω αν θα είναι και ο Τάκης, εγώ θα είμαι οπωσδήποτε πρώτο ο Θεός Νεάπολη, θα ήθελα να επισκεφθούμε, αν ήταν και δυνατόν, και μαζί, και ναι, το βιολογικό και το... Όχι, για μένα θα είναι και μια ευκαιρία, γιατί έχω καιρό να ανέβω και στον δρόμο ειδικά. Μπράβο, να πάμε να δούμε και τον δρόμο μαζί. Να πάμε μαζί, ναι. Ναι. Πολύ θα το ήθελα, να πάρουμε και φωτογραφίες και τα λοιπά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλό κουράγιο σε ό,τι κάνετε, δύναμη. Ευχαριστώ, να είστε καλά κι εσείς. Και καλή επιτυχία και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ και εσείς. Ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα, καλή συνέχεια. Χαράλαμπος Κουτσονικολής, αντιδήμαρχος του Δήμου Ανεβασίας, ήταν στη γραμμή μας. Τον ευχαριστούμε, γιατί είπαμε αρκετά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Βλέπεις ότι είχα κάνει μια πολύ καλή προεργασία, έτσι μόνος μου. Και έτσι στο μυαλό μου έφερα πολλά πράγματα, τουλάχιστον όσα μπόρεσα να μαζέψω, έτσι, αν θέλεις, απορίες, αυτές που είδα, άκουσα εκεί στην ευρύτερη περιοχή που ήμουνα πριν 15 μέρες εκεί και που θα ξαναπάω, και μακάρι, αν θα είμαστε και μαζί, ακόμα καλύτερα, να πάρουμε και, πλάνα και συνεντεύξεις και τα λοιπά. Πάντως, ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Πολύ ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω όλα αυτά που ακούσαμε, βεβαίως, Τάκη. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις καλύτερες συνεντεύξεις του Δήμου με το Δήμο της Μονεβασιάς που έχουμε κάνει αρκετές, και αυτή ήταν μία από τις καλύτερες. Τάκη, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Να πούμε καταρχήν ότι ο Μινάς ο Κοντραφούρης μας γράφει, μας ακούνε από Πειραιά. Είδες ότι είχα δίκιο, με την παρέα του. Αγαπητέ μου και αδερφέ Μινά Κοντραφούρη, που ξέρεις πως αγαπώ. Χαιρετίσματα. Ακριβώς, δεν ξέρω, ίσως να μην είχε ανοίξει από τις 8.30. Από την αρχή, από την αρχή μας παρακολουθούσε. Βέβαια. Ήδη αναφέρθηκα στον Μινά τον Κοντραφούρη. Είναι ένα μεγάλο, πώς να το πω, ένας μεγάλος ογκόλιθος για το Δήμο Πειραιά. Προσφέρει πάρα πολλά, γιατί μην ξεχνάμε, Τάκη, φίλες και φίλοι, και εσύ Μινά, φίλε μου καλέ, ότι στον Πειραιά ζουν δεκάδες, εκατοντάδες Κυθύροι, Βατικιώτες και Λάκωνες. Βέβαια. Που σημαίνει λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει άμεσα όλους ο Πειραιάς, όλους μας, έτσι. Εμείς βέβαια ανήκουμε και διοικητικά στον Πειραιά, οπότε έτσι. Εντάξει, αλλά έχω τσεκάρει πάρα πολλά πράγματα από τον Πειραιά που θέλω να τα συζητήσουμε, και θα παρότρινα τον φίλο μου τον Μινά να παραμείνει στο διαδίκτυο να μας παρακολουθήσει. Θα έχουμε τώρα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε έναν εξαίρετο φίλο, τον αντιδήμαρχο του Δήμου Πειραιά, τον κύριο Καλογερογιάννη, τον Παναγιώτη, που είναι αντιδήμαρχος στον Πειραιά, ο οποίος πραγματικά, Τάκη, επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ, το έχω ψάξει, δεν λέω τυχαία τίποτα, στον αερίτη μου ακούνε χιλιάδες τώρα, μας ακούνε, έχει δώσει όλο το είναι, όλο τον εαυτό για έναν καλύτερο Πειραιά, έτσι. Δουλεύει ασταμάτητα 10, 15, 18 ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες, και έχει κάνει έναν πεντακάθαρο Πειραιά και όχι μόνο. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι και θα τον έχουμε στην γραμμή σε λίγο. Το διάλειμμα θα είναι με το δικό στο τραγούδι,
Να το αφιερώσουμε λοιπόν, μιας που μου έκανες την τιμή και είμαι εδώ και, και βάζεις το δικό μου τραγούδι που έγραψα εγώ ίδιος πριν 15 μέρες. Οι αναμνήσεις λοιπόν, ποιος δεν έχει αναμνήσεις. Αυτό λοιπόν το τραγούδι το ήδη το μελοποίησα εγώ. Το λέει πάρα πολύ ωραία ο φίλος ο Γιώργος ο Γερολυμάτος. Να το αφιερώσουμε από σε όλο Κύθυρα, τον κόσμο που μας ακούει απόψε. Βάτικα, Νεάπολη, Βάτικα, Λακωνία, Πειραιά. Που μας ακούει ο φίλος μας ο Μινάς και για πανταχού οι φίλοι μας και ακροατές. Και εξωτερικό. Και εξωτερικό. Ακροατές και ακροάτριες του διαδικτύου. Πάμε. Πάμε οι αναμνήσεις μου. Υπέροχο λοιπόν οι αναμνήσεις μου, φίλε Πέτρο. Ωραίο τραγούδι. Φίλε Τάκη, νομίζω ότι τώρα που θα μου το φτιάξει και δισκογραφική με εξώφυλλο και τα λοιπά και θα του διανύμει Ελλάδα εξωτερικό, πιστεύω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους σας. Και τους φίλους, συγχαρητήρια γράφουν εδώ. Ευχαριστώ όλους σας, πρώτα απ' όλα εσένα που μου το παίζεις ανελιπώς εδώ, στο ρεπερτόριο των τραγουδιών σου. Όλο τον κόσμο που το δέχτηκε και τα πολλά like που έχουν κάνει, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα σε email και στο Facebook και τα λοιπά και σε κινητό. Και μου δίνεται κουράγιο να προχωρήσω και πιστεύω ότι είναι Δευτέρα μπαίνω στούντιο για να γράψω ένα υπέροχο ζεμπέκικο. Αυτό. Μπράβο Πέτρο. Και μετά η την έκπληξη την έχω στο τέλος. Έτσι. Πιστεύω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία σε πολύ λίγο. Που θα είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Πειραιά, ο κύριος Παναγιώτης Καλογερόγιαννης. Σε πολύ λίγο μαζί μας. Και λίγο πριν θα έχουμε την τιμή και τη χαρά, ίσως πρώτη φορά νομίζω Τάκη, που φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει δώσει τον καλύτερο του αυτό, όπως το είπα και πριν, για να βλέπουμε έναν υπέροχο πεντακάθαρο Πειραιά, έτσι όλοι εμείς, διότι λέω όλοι εμείς, όπως είπα και πριν, δεκάδες, εκατοντάδες είναι αυτοί που, οι κυθύροι που ζουν στον Πειραιά, δεκάδες, εκατοντάδες είναι και αυτοί που ζουν από τα Βάτικα, από την Λακωνία μας και όχι μόνο. Εγώ είμαι πάρα πολύ τακτικά πολλές φορές στον Πειραιά. Οφείλω λοιπόν επισημάνω ότι ο Δήμος Πειραιά κάνει ένα τεράστιο έργο και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Καλογερόγιαννη. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα από το ράδιο Άντελιν, από τα Κύθυρα. Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά και ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, καλή δύναμη και υγεία και δύναμη να έχετε, να συνεχίσετε να επιτελείτε αυτό το έργο που πραγματικά συνεχίζετε από την πρώτη μέρα που αναλάβατε. Ένα πεντακάθαρο Πειραιά, εγώ το πρώτο που έχω να επισημάνω. Να μην τα παραλέμε. Κάνουμε όμως τιτάνιες προσπάθειες να μπορέσουμε να έχουμε ένα καθαρό Πειραιά. Ξέρω ότι έχετε δώσει τεράστια σημασία εσείς ειδικά για το θέμα της καθαριότητας. Δουλεύετε πάρα πολλές ώρες με τα όποια προβλήματα ενδεχομένως με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες στο σημείο εκείνο, που νομίζω ότι και αυτό η πολιτεία τι γίνεται, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει πολιτεία, καθώς βλέπετε είναι απούσα η πολιτεία. Είναι απούσα. Και από το λιμάνι και από την Δυδομένη και από τα κέντρα που φτιάξανε. Εδώ λαμβάνουν υποσχέσεις κάθε μέρα, θα αποχωρήσουν από το λιμάνι, θα αποχωρήσουν τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο μήνα. Με τώρα το Πάσχα, 2.500 αυτοκίνητα βρίσκονται στο λιμάνι, με από το κράτος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σοβαρά πρόβλημα υπάρχει. Μάλιστα. Είδα πάρα πολλά έργα που ήδη είναι σε εξέλιξη στον Πειραιά. Ναι, έχουμε δύο τεράστια έργα, το μετρό και το τραμ. Βέβαια αυτό δυσκολεύει κατά πολύ την καθαριότητα. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα τελειώσουν αυτά τα έργα, γιατί ήδη έχουν καθυστερήσει. Και αν λυθεί και αυτό το θέμα, νομίζω ότι ο Πειραιάς είναι ακόμα πιο καθαρός. Μάλιστα. Και το μετρό νομίζω ότι και αυτό θα δώσει μια άλλη διάσταση, μια άλλη πνοή ή όχι. Βεβαίως, θα δώσει και πνοή και ζωή στην πόλη. Πότε προβλέπετε, κύριε αντιδήμαρχε, πότε προβλέπετε περίπου να ολοκληρωθεί το έργο αυτό? Ακριβώς να σας πω από ό,τι έχουμε πληροφορίες, γύρω στα 17 λεπτά. Μάλιστα.
Μάλιστα. Ναι, στον Πειραιά. Μάλιστα. Σχετικά με την πολιτική κατάσταση, πώς την βλέπετε τώρα? Το λέω, είσαστε πιο κοντά. Εμείς παρακολουθούμε από τις τηλεοράσεις το θέμα των προσφύγων, των μεταναστών και ειδικά εκεί στον Πειραιά. Είναι ακόμα σε μεγάλο αριθμό εκεί που παραμένουν στο λιμάνι? Σας είπα, κύριε, στους 2,5 με 3 χιλιάδες. Πιο δυνατά, αν έχει την καλοσύνη, σας ακούμε στο βάθος. 2,5 με 3 χιλιάδες. 2,5 με 3 χιλιάδες ακόμα, ε. Προβλέπετε να φύγουν και αυτοί, να καθαρίσει? Κάθε μέρα η κυβέρνηση λέει ότι θα τους διώξει. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνεστε ότι έχει αρχίσει και η τουριστική κίνηση, έτσι. Μάλιστα. Γενικότερα με το προσωπικό στο Δήμο, τι γίνεται τώρα με την κρίση και τα λοιπά? Εμείς αντιμετωπίζετε προβλήματα? Από 425 θέσεις που είναι μόνιμες θέσεις καθαριότητας, 175 είναι αυτή τη στιγμή. Αναγκαζόμαστε να παίρνουμε 8 μήνα. Μάλιστα. Έχουμε πάρει γύρω στα 180 άτομα ακόμα. Μάλιστα. Έχουμε γύρω στους 360 ανθρώπους για 8.500 στενά. Μάλιστα. Προβλέπετε να έχουμε αυξημένη για το καλοκαίρι τουριστική κίνηση και στον Πειραιά, από κουραζιερόπια και όχι μόνο και τα λοιπά? Τι οι προβλέψεις? Θα δείχνουν ότι αν λυθεί το θέμα των μεταναστών, ότι θα πάει καλά πάλι η κουραζιέρα. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχει ξεκαθαρίσει και από εκεί, θα έχει καθαρίσει η περιοχή. Και εμένα επιτρέπει μου να έχω αντιρρήσεις. Όταν συζητάς με έναν υπουργό που σου λέει ότι το λιμάνι θα είναι κέντρο, θα μαζεύονται εκεί, θα καταγράφονται και μετά την άλλη μέρα θα φεύγουν. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα. Όταν ένας υπουργός λέει ότι για 3 μέρες δεν θα έρθει μισό, θα είναι 4.000. Όταν ένας υπουργός σου λέει ότι το Πάσχα θα έχουν φύγει και αυτή τη στιγμή είναι 3.000, τι να πιστέψεις? Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί πριν 15 μέρες ήμουν στον πανέμορφο Πειραιά. Άλλωστε το λέω πανέμορφο, όχι γιατί τον αγαπάω με την έννοια, ο πατέρας μου γεννημένος στον Πειραιά. Θα σας πω κάτι, κυρία Αντιδημάρχη, που ίσως δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Μουσική με τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου και μπάλα, κατέληξε στον Ολυμπιακό. Από Ατρόμητο Πειραιά στον Ολυμπιακό. Συνεπώς, έχω κάθε λόγο να αγαπώ τον Πειραιά. Ένα επιπλέον πρόσθετο λόγο. Είναι πανέμορφος και νομίζω ότι κάνετε ένα μεγάλο έργο μαζί με τον κύριο Μόραλ και όλους σας τους... όλο το συμβούλιο, όλο το δημοτικό συμβούλιο. Έχουμε έναν πολύ ικανό δήμαρχο, έναν άνθρωπο που δουλεύει 18-19 ώρες την ημέρα, ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων, ένας άνθρωπος που τον έχει πιάσει η εξουσία, ότι είναι δήμαρχος και είναι ο ηγέτης αυτής της προσπάθειας που γίνεται. Βέβαια έχουμε και πίσω μας ένα οικονομικό κολοσσό, τον κύριο Μαρινάκη που ακριβώς. Θα συζητήσουμε, το έχουμε. Εγώ μου έκανε εντύπωση και οφείλω να το καταθέσω και αυτό στην συναυλία μου στον Πειραιά, τόσο και ο Δήμαρχος ο κύριος Μοράλης, τόσο και εσείς, πραγματικά η καλοσύνη σας, η απλότητά σας που ήρθατε, μας ακούσατε, που μιλήσατε, που έχω να πω πάρα πολλά θετικά. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, όλο το ΔΣ, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά, αλλά και οι υπάλληλοι δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Θα ήταν παράληψή μου να μην τονίσω για έναν πολύ καλό υπάλληλο που έχουμε εδώ, που η καταγωγή του είναι από τα Βάτικα, τον Μινάτο Κοντραφούρη, ο οποίος πραγματικά και εκείνος δίνει το καλύτερο του αυτό. Για μένα είναι ιδιαίτερη τη δύναμη, το λέτε αυτό, γιατί ο Μινάς είναι αλλεργικός φίλος. Ψυχή. Δεν ξέρω, κάτι άλλο που θέλετε να μας πείτε? Καταρχήν κάτι άλλο πριν κλείσουμε να ρωτήσω. Είδα δυστυχώς, όπως και στην Αθήνα και όπως στην περισσότερη Ελλάδα, πολλά λουκέτα σε μαγαζιά. Τι γίνεται? Από ό,τι κατασύντωση έχω τώρα τις ειδήσεις, το τελευταίο τρίμηνο έχουν κλείσει 30.000 επιχειρήσεις. Και όσο θα κρατάει αυτή η διαπραγμάτευση, εάν γίνεται διαπραγμάτευση, σε εκκρεμότητα εννοείται. Σε εκκρεμότητα. Πολύ φοβάμαι μην πάμε όπως το καλοκαίρι που ήμασταν
έξω από την Ευρώπη. Μάλιστα. Τι να πω. Εγώ θα καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκληση να σας έχουμε τηλεφωνικά. Και εγώ θερμά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να σας... σύντομα θα τα πούμε στα Κύθρα. Βεβαίως, σας, μακάρι να μας τιμήσετε να έρθετε στα Κύθρα. Από τώρα το λέω, δεσμευόμαστε να σας έχουμε στο στούντιο πλέον να τα πούμε εδώ live σε εκπομπή. Τιμή μας και χαρά μας. Ξέρω το ενδιαφέρον σας στον αγώνα που δίνετε για τον Πειραιά μας. Και όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι μόνο δεκάδες, είναι εκατοντάδες και οι Κυθύροι και οι Βατικιώτες και οι Λάκωνες που μένουν στον Πειραιά. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ο Πειραιάς όλους. Άρα λοιπόν δύναμη, καλή δύναμη να έχετε, κουράγιο για το τεράστιο έργο που επιτελείτε και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, καλή σας νύχτα, καλή συνέχεια. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να τον ευχαριστήσουμε, Τάκη. Βέβαια δεν είχαμε καλή τηλεφωνική γραμμή. Εγώ δεν αρκετά καλά, τον εντάξει, άκουγα έτσι ναι. Καλά. Είχε ένα μικρό. Θα πρέπει να πω, Τάκη, ότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η απλότητα και του κυρίου Μόραλη, του δημάρχου, και του κυρίου Καλογερόγιαννη, πραγματικά και είναι πάρα πολύ αγαπητή από τον κόσμο. Εγώ αυτό τσακάρισα. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, και αυτό το κομμάτι. Και ενδιαφέρονται πάρα πολύ στις δύσκολες μέρες που ζούμε, στις δύσκολες, πραγματικά, στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε, που βιώνει ο πολίτης. Γιατί κακά τα ψέματα, το να βλέπεις τα σκουπίδια ηλικιωμένο και να ψάχνεις τους κάδους, ναι, τώρα... δεν είναι ότι καλύτερο. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, βλέπω τώρα στο διαδίκτυο, τώρα εκεί, φίλε Τάκη, τα σκυλιά βεβαίως τα αγαπούμε όλοι μας, και εγώ είχα σκυλάκι αρκετά επί δεκαετίες, αλλά βέβαια με συγκλώνησε το γεγονός, θα φύγω από τον Πειραιά και θα θέλω να πάμε έτσι να σχολιάσουμε, αν θέλεις πολύ αρνητικά, αυτό που συνέβηκε την ημέρα του Πάσχα Με το παιδάκι, το τραγικό, δύστιχο παιδάκι, τραγικό. Το τραγικό περιστατικό με το παιδάκι που κατασπάραξαν τα σκυλιά, έτσι, του κυρίου αυτού του 72χρονου, έτσι. Διότι αφού ήθελε να έχει αυτά τα σκυλιά και αφού τα είχε εκπαιδεύσει έτσι, όφιλε να τα είχε κλειστά, κλειδωμένα, και όχι έτσι. Δεν ξέρω από ποιες συνθήκες έγινε, δυστυχώς. Όμως χάθηκε ένα αθώο παιδί, ένα αθώο πλασματάκι, που δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια να πει κανείς στους γονείς του. Στους γονείς του. Έτσι. Και επειδή είδα λοιπόν τώρα εκεί στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες, βεβαίως να έχουμε τα σκυλιά, καλό είναι, αλλά τι ήθελε να πάρει αυτά τα αγριόσκυλα αυτός ο κύριος εκεί? Μπορούσε να πάρει ένα μικρό, έτσι, πραγματικά, που είναι και ήμερο, που... και όχι να πάρει αυτά τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια. Έτσι. Και μια σπλώρια λιοντάρια, λέμε για λιοντάρια, είδα στο διαδίκτυο ένα βίντεο που κάποια, δεν θυμάμαι σε ποιο άλλο κράτος ήταν, που είχαν ένα κατοικίδιο, ένα μεγάλο λιοντάρι. Mm-hmm. Έτσι. Και σε κάποια στιγμή του τη δίνει και βουτάει τον γιο της οικογένειας. Δεν ξέρω αν το είδες. Δεν το είδα, αλλά καταλαβαίνω. Και πέσανε πάνω και τελικά τον έκανε. Τον έπιασε από το λαιμό, θα τον έπιασε. Λιοντάρι είναι. Ακριβώς. Τέτοια ένστικτα έχει. Μα είναι δυνατόν να έχεις τέτοια πράγματα? Το λιοντάρι είναι για τη ζούγκλα, δεν είναι για το σαλόνι. Έτσι. Το λιοντάρι είναι για τη ζούγκλα, Πέτρο. Δεν είναι για το σαλόνι. Βεβαίως. Και αυτά τα σκυλιά τώρα δεν είναι για να τα έχεις. Θέλει να τα έχει για φύλακα. Κλείδωσέ τα. Καλείς κόσμο σπίτι σου. Αν είναι έτσι όπως έχει βγει από το ρεπορτάζ, έτσι, έχεις και ευθύνες τεράστιες. Διάβασα σήμερα στο διαδίκτυο, έγραψα κάτι, Τάκη, θα πρέπει να σου πω, στο Facebook, και με ακολουθήσαν δημοσιογραφικά, το έγραψα έτσι, επειδή το άκουσα διάφορα σχόλια στο καφενείο, θετικά ή αρνητικά ή έτσι ή αλλιώς, ή αλλιώτικα ή πάσα λιμανιώτικα, και έγραψα ένα σχόλιο και ξεκινήσαν κάτω από μένα, πίστεψέ με, από τις 10 το πρωί μέχρι τώρα το βράδυ γράφανε. Μιλάμε για εκατοντάδες σχόλια, βριζόντουσαν μεταξύ τους, ο ένας έτσι, ο άλλος φταίει η μάνα που το άφησε, στο άλλο φταίει ο σκύλος, στο άλλο φταίει, δηλαδή μια εικόνα
πραγματικά πολύ έτσι που με λύπησε να μην. Σημασία ένα έχει, ότι χάθηκε ένα αθώο παιδί. Όλα τα άλλα περισσεύουν. Δυστυχώς. Αυτά, φίλε Τάκη, να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι. Μουσικούλα, μουσικούλα. Μουσικούλα και να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Να συνεχίσουμε λοιπόν, αγαπητέ Πέτρο. Αγαπητέ Τάκη, μιας που είδα τώρα που ερχόμουν στούντιο, ναι, είδα και περνούσε το πλοίο μας, το ένα εκ των δύο, λόγει το Κορνάρος. Μάλιστα. Έτσι. Θα ήθελα να μεταφέρω, αν θέλεις, την πλήρη αγανάκτηση των δεκάδων. Έχουμε ένα απάντητο τηλέφωνο. Ναι, ναι, πάμε σε μουσικούλα πάλι. Πάμε σε μουσικούλα λίγο και θα συνεχίσουμε μετά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Ράδιο Άντελη, στην συνέχεια θα περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο Δήμαρχος Κυθήρων, κύριος Στράτος Χαρκαλάκης, Κυθήρων και Αντικυθήρων. Δήμαρχε, καλησπέρα από το Ράδιο Άντελη, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καταρχήν τις ευχές να πείτε, αν θέλετε, σε έτσι. Ναι, βεβαίως, να πούμε τις ευχές μας τις Πασχαλινές σε όλους τους Κυθήριους, τους Αντικυθήριους, όχι μόνο στο νησί και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στους απόδημους. Ακριβώς. Και σε όσους ακούν το σταθμό σας. Να πούμε εδώ κάποια πράγματα για τα Κύθρα και για τα Αντικύθρα, γιατί δεν είναι μόνο Δήμος. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο τα Κύθρα Δήμος, είναι και τα Αντικύθρα, άρα θα πρέπει να πούμε και για τα δύο. Πρώτα απ' όλα να πούμε για το εγγένεια του μουσείου. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, το μουσείο, όπως ξέρετε, θα εγγενιαστεί το Σάββατο. Θα είναι εδώ ο Υπουργός Πολιτισμού, ο κ. Μπαλτάς. Θα γίνει μια τελετή στο προαύλιο χώρο, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Στον προαύλιο χώρο του μουσείου. Και περιμένουμε, βέβαια, με χαρά αυτή την ημέρα, γιατί πρέπει να πούμε ότι για να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο φτάσαμε σήμερα, δηλαδή να διαθέτουν τα Κύθηρα αυτό το μουσείο με αυτήν την μουσιολογική αντίληψη τη σύγχρονη, προηγήθηκε μια μακρά διαδικασία και μελετών και κόπου και πολιτικής πίεσης από πλευράς της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, οφείλουμε να το πούμε αυτό, και βέβαια η τελική απόφαση του πρώην Υπουργού, του κ. Αρβανιτόπουλου, με την υπογραφή του οποίου το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Και μάλιστα το 2013, όταν το ΕΣΠΑ έκλεινε, πρέπει να το πούμε αυτό, μάλιστα, ότι δόθηκε ένας αγώνας δρόμου τότε, γιατί το 2014 έκλεινε το ΕΣΠΑ, το 2013 μπήκαν τα τελευταία έργα προς χρηματοδότηση και ήταν ένα από τα τελευταία έργα που μπήκαν στο ΕΣΠΑ η ανακαίνιση του Μουσείου των Κυθήρων. Και πρέπει, βέβαια, μεθαύριο στα εγγένεια να υποθούν αυτά τα πράγματα. Εγώ από την πλευρά μου θα πω αυτά τα οποία πρέπει. Θέλω να πιστεύω ότι και οι διοργανωτές της εκδήλωσης, γιατί δεν είναι ο Δήμος διοργανωτής, πρέπει να πούμε, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, μάλιστα, το οποίο διοργανώνει την τελετή των εγγενείων, θα αναφέρουν όλη τη διαδικασία και την ιστορία μέχρι να φτάσουμε στο σημερινό θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι έργο πνοήγης αυτό, είναι πάρα πολύ, ειδικά. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο αναβαθμίζει το νησί και τουριστικά και πολιτιστικά. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στον τομέα του πολιτισμού, κυρίως σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με το νέο μουσείο θα έχουμε στην ουσία 4 αρχαιολογικούς χώρους επισκέψιμους. Θα έχουμε τα 3 μουσεία, που είναι το Μουσείο Οικοσίμων, το αρχαιολογικό, και η συλλογή στο Κάτω Λιβάδι, και ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου της χώρας, τα οποία απαιτούν διπλές βάρδιες κατά το καλοκαίρι. Θέλω να πιστεύω ότι το Υπουργείο και η αρμόδια εφορία θα έχουν προνοήσει, ούτως ώστε το καλοκαίρι φέτος, τουλάχιστον αυτοί οι 4 χώροι να δουλεύουν σωστά από τώρα, στην ουσία, που θα ανοίξουν από τον Ιούνιο, τέλος πάντων, μέχρι τέλη του Σεπτέμβρη, να δουλεύουν σωστά με διπλές βάρδιες. Και να μην έχουμε φαινόμενα να είναι κλειστά κάποιες μέρες την εβδομάδα. Βέβαια. Μιας που μιλούμε για έργα και για το μουσείο, να πούμε ότι πάρα πολύ θετικά σχόλια, οφείλω να το τονίσω αυτό, σχετικά με την αποπεράτωση της ασφαλτόστρωσης του κεντρικού δρόμου που έγινε από Φράτσια με Δόκανα, σε εκείνο το σημείο. Ναι.
πιστεύω ότι πάρα πολύ καλή και αξιόλογη δουλειά του Ανδρέα του Τραβασάρου, έτσι, και των ναι, μηχανικών. Κοιτάξτε, ο ανάδοχος που είναι ο κύριος Τσαουσίδης και ο κύριος Τραβασάρος που είναι που εκτέλεσε το έργο εκ μέρους του αναδόχου, νομίζω έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση για το οδικό δίκτυο το κεντρικό, βέβαια δεν φτάνει αυτό. Απλά πρέπει να πούμε για την ιστορία ότι αυτή η σύμβαση υπεγράφει τον Αύγουστο του 2014, στις 20 Αυγούστου του 2014, δηλαδή όταν ήταν η προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Τη σύμβαση την έχει υπογράψει ο κύριος Γουρός, ο πρώην περιφερειάρχης. Ναι, 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 ναι. Ωστόσο, πρέπει να πούμε, και αυτό αποδεικνύεται από όλα τα έγγραφα, ότι το έργο δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την εκτέλεσή του. Αυτό δημιούργησε μια μεγάλη καθυστέρηση χρονική στην εκτέλεση του έργου. Το έργο δημοπρατήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 και βλέπετε ότι ολοκληρώθηκε 2 χρόνια μετά. Μάλιστα. Αυτές είναι δυστυχώς αυτά είναι τα προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Της γραφειοκρατίας. Της γραφειοκρατίας που δυστυχώς δεν τίνει να εξαφανιστεί αλλά πολλαπλασιάζεται. Έτσι, έλειπαν οι εγκρίσεις της αρχαιολογίας, δεν είχε ληφθεί μέρημνα από την προηγούμενη δημοτική αρχή για κανέναν ιδιοκτήτη, για κανέναν παρόδιο ιδιοκτήτη κατά μήκος του δρόμου, στην ιδιοκτησία του οποίου θα έμπαινε ο δρόμος, ούτως ώστε να γίνει 8 μέτρα σε φάρδος. Αυτά ολοκληρώθηκαν όλα και μάλιστα σε σύντομο χρόνο και προσπαθήσαμε και το καταφέραμε να μην χαθεί η χρηματοδότηση. Νομίζω στο τελευταίο να επισημάνω ότι βοήθησε σε ό,τι αφορά την έβρεση λύσης από τους ιδιοκτήτες δεξιά και αριστερά, να το πω έτσι απλά λαϊκά, βοήθησε και ο αντιδήμαρχος και ο κύριος Κομινός. Ο κύριος Κομινός ανέλαβε μεγάλο βάρος αυτής της διαδικασίας. Επίσης να πούμε στα πλαίσια του έργου και χωρίς καμία δαπάνη από το Δήμο, ενώ δεν προβλεπόταν αρχικά, αντικαταστάθηκαν 500 μέτρα δικτύου ίδρευσης στο ύψος των Φρατσίων, όπου μπήκαν σύγχρονες σωληνώσεις και δεν έδωσε ο Δήμος ούτε ένα ευρώ. Απλά να επιμείνω σε αυτό το οποίο είπα στην αρχή, ότι υπήρχε ο κίνδυνος να χαθούν τα λεφτά. Και αυτός ο κίνδυνος ήταν υπαρκτός, διότι στην τελευταία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της περιφέρειας, πριν λίγες εβδομάδες, για πρώτη φορά έγιναν απεντάξεις έργων. Να ξέρετε. Μάλιστα. Βέβαια τα κύθυρα δεν επηρεάστηκαν από αυτό, επηρεάστηκαν άλλοι δήμοι, αλλά τα έργα τα οποία είχαν ενταχθεί και δεν εκτελούνταν λόγω έλλειψης μελετών ή λόγω έλλειψης εγκρίσεων ή λόγω καθυστέρησης των αδειοδοτήσεων, απεντάχθηκαν. Βγήκαν δηλαδή από τη χρηματοδότηση. Μάλιστα. Και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου. Το έργο πήρε 2 χρονικές παρατάσεις για την ολοκλήρωσή του από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Και έτσι αυτή τη στιγμή σήμερα απολαμβάνουμε ένα κομμάτι 3 χιλιόμετρων, γιατί αυτό ήταν με αυτά τα χρήματα να γίνει. Και βέβαια δεν βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να χάνονται χρήματα από το Τσιρίγο, όπως έγινε πριν λίγα χρόνια με το γεφύρι του Μάκρονα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σχετικά με το υπόλοιπο κεντρικό άξονα, έχουμε κάποια πρόβλεψη? Λοιπόν, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τον υπόλοιπο δρόμο, η περιφέρεια θα επικαιροποιήσει τις μελέτες οι οποίες υπάρχουν. Δεν είναι εύκολο έργο, γιατί οι μελέτες είναι παλιές. Η μελέτη που υπάρχει, μια βασική μελέτη δηλαδή, δεν είναι καινούρια, χρειάζεται επικαιροποίηση. Αυτή τη στιγμή ρίχνουμε το βάρος μας κυρίως στις παρακάμψεις των οικισμών, να ξέρετε. Μάλιστα. Και αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι των Αρωνιαδίκων και της Καρβουνάδας. Αλλά δεν έχω κάτι νεότερο να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί η μελέτη είναι παλιά και χρειάζεται μια μεγάλη επικαιροποίηση. Εκείνο το οποίο όμως προχωράει, που δεν αφορά τον κεντρικό δρόμο, αλλά αφορά πάλι τη δημοτική οδοποιία, είναι ένα μεγάλο έργο 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της περιφέρειας, βρίσκεται στον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Είναι η αξιοποίηση των μελετών, τις οποίες κάναμε η δική μας δημοτική αρχή. Και πήραμε και όλες τις εγκρίσεις για το δρόμο προς το Μελιδόνι. Α, μπράβο. Αυτό, δρόμο, η επόμενη ερώτηση θα ήταν. Για το δρόμο στα Διακοπουλιάνικα, στον Καραβά. Μπράβο. Και αυτό. Το δρόμο που ενώνει την Αγία Αναστασία με την Αγία Πελαγία, που συνολικά αυτά τα 3 έργα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο έργο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρισκόμαστε στη φάση της ενοποίησης των μελετών, γιατί ήταν 3 διαφορετικές μελέτες. Οι εγκρίσεις υπάρχουν και από την αρχαιολογία και τα περιβαλλοντικά και τα δασαρχεία, υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις, γιατί αυτά τα είχαμε υποβάλει στο Λίντερ, στο ΟΠΑΧ και δεν χρηματοδοτήθηκαν. Τα αξιοποιούμε, ζητήσαμε τη χρηματοδότηση από την περιφέρεια, την πήραμε,
είναι αυτή τη στιγμή στον προϋπολογισμό της περιφέρειας το έργο και πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα υπογράψουμε και την προγραμματική σύμβαση. Μιας που μιλάμε για οδοποιία και είναι πολύ θετικά όλα αυτά που μας λέτε αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Πρώτα απ' όλα συνεχίζεται με τον καθαρισμό των δέντρων δεξιά-αριστερά με το μηχάνημα αυτό που νομίζω ότι είναι πολύ, είναι ζωτική σημασία. Είναι ζωτική σημασία. Το μηχάνημα, πρέπει να σας πω, είχε κάποιες πολύ σοβαρές βλάβες. Βλάβες, ναι, το είχαμε πει και με τον αντιδήμαρχο εδώ. Παρουσίασε πάλι κάποιες βλάβες, αλλά τέλος πάντων αντιμετωπίζονται και αυτό, γι' αυτό το μηχάνημα υπάρχει ένα σαφές πρόγραμμα από εδώ και στο εξής. Θα είναι στους δρόμους. Πρέπει όμως να σας πω για τις οδοποιίες ότι στις οδοποιίες γίνονται πολλές παρεμβάσεις. Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η δημοτική οδοποιία σε περίπου 10 σημεία του νησιού. Με ίδιους πόρους του Δήμου. Είδατε ότι στρώθηκε ο δρόμος του νοσοκομείου, στρώθηκε ο δρόμος που ενώνει την κεντρική οδό με τα Φράτσια, η είσοδος των Φρατσίων. Ήταν κομμάτια για τα οποία υπήρχαν συνεχή αιτήματα από τις τοπικές κοινότητες και από τους κατοίκους και ικανοποιήθηκαν. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ένα εργοτάξιο δημοτικής οδοποιίας στο Καλαδί. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί ο δρόμος για το Καλαδί και το πάρκινγκ, να ξέρετε. Μάλιστα. Και επίσης στη συνέχεια έχουμε το δρόμο προς την Κακιαλαγκάδα που θα πέσουν περίπου 600-700 μέτρα άσφαλτο και άλλα 600-700 μέτρα θα πέσουν στο δρόμο της Φυρής Άμμου στον Κάλαμο. Είναι το μεγάλο έργο της δημοτικής οδοποιίας με κόστος 250.000 ευρώ, το οποίο δημοπρατήθηκε πέρσι και αυτή τη στιγμή εκτελείται από τον ανάδοχο. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα έργα εκτελούνται με τον πλέον νόμιμο τρόπο. Δηλαδή, με όλες τις εγκρίσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. Με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, με τις αρχαιολογικές αδειοδοτήσεις, με όλες τις εγκρίσεις που προβλέπει η νομοθεσία, ούτως ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν, όταν ξεκίναγαν τα έργα και την επόμενη μέρα τα σταμάταγε ή η αρχαιολογία ή το δασαρχείο. Γι' αυτό καθυστέρησε να ξεκινήσει αυτό το έργο. Το έργο δημοπρατήθηκε το 2015 και ξεκίνησε τώρα, τον Απρίλιο του 2016. Γίνεται όμως με σωστό τρόπο. Δήμαρχέ μου, θα ήθελα να... Καταρχήν, μπράβο για όλα αυτά τα έργα πραγματικά, γιατί δεν νοείται, όπως παράδειγμα, το πρώτο που άκουσα, το Μελιδόνι, το οποίο ήταν ξεχασμένο, δυστυχώς, από 20 ετίας. Για να σας πω ακριβώς πώς είναι τα πράγματα, μην νομίζει ο κόσμος ότι το Σεπτέμβριο ή τον Αύγουστο θα είναι έτοιμος ο δρόμος προς το Μελιδόνι. Θεωρείται αυτονοήτο. Ένα συνολικό έργο της περιφέρειας με τίτλο Δημοτική Οδοποιία Κυθύρων με δαπάνη 2 εκατομμύρια, για το οποίο θα υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση, ευελπιστώ, μέσα στο καλοκαίρι ή το αργότερο το φθινόπωρο, και μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της δημοπράτησης. Αυτά τα έργα, πρέπει να το πούμε, δεν είναι έργα τα οποία ολοκληρώνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Ακριβώς. Είναι οι διαδικασίες του δημοσίου, είναι δυστυχώς πάρα πολύ αργές. Εννοείται. Δημαρχέ μου, να ολοκληρώσω το σκεπτικό που θέλω να πω κάτι. Χαίρομαι για το Μελιδόνι, γιατί Κύθυρα δεν είναι μόνο η Φυριάμμο και ο Χαλκός, έτσι, είναι και το Μελιδόνι, είναι και η Κακιαλαγκάδα, και θα πω ακόμα κάτι που δεν το άκουσα και ήθελα να σας παρακαλέσω να το δείτε, όχι με άσφαλτο, αλλά έστω με ένα μικρό καθαρισμό, έστω με ένα κρέιντερ ή με κάτι άλλο. Ένα κομμάτι στον Άγιο Νικόλα εδώ στον Καραβά, κάτω στη θάλασσα, εκεί ακριβώς που μιλάμε 50 μέτρα από την παραλία, που αυτοκίνητο, έχω δει και έχουν σπάσει κάρτερ, δυστυχώς, και πάλι θα ξανασυμβεί το καλοκαίρι με απανέμορφη παραλία. Υπάρχει ένα κομμάτι 50 μέτρα είναι, έστω να έτσι μετά. Εκεί θα πέσει μπετό. Μπετό, μπράβο. Ναι. Ένα κομμάτι. Και κάτι άλλο που θεωρώ ότι και αυτό επίσης αναγκαίο, δίπλα σε απόσταση αναπνοής από το Δήμο μας, ο δρόμος της Φελωτής, που είναι μια απανέμορφη παραλία και αυτή. Κοιτάξτε, αυτά θα αντιμετωπιστούν από την αγροτική οδοποιία. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω, να μην τα ξεχάσουμε κι αυτά. Να κρατάμε μερικά μεροκάματα πίσω για τον Μάιο, τώρα Ιούνιο, για να αντιμετωπιστούν από την αγροτική οδοποιία. Πολύ θετικό. Και να πάμε στο θέμα του αεροδρομίου. Έχουμε καμιά εξέλιξη? Η προγραμματική νότερη για τη μελέτη σκοπιμότητας έχει υπογραφεί από την Εγχώριο Περιουσία και από την κυρία Δούρου. Και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα βγει και σχετική ανακοίνωση από την περιφέρεια. Πολύ θετικό. Γιατί... και εδώ βέβαια πρέπει να σας πω ότι οι διαδικασίες δεν είναι απλές, γιατί το έργο της επέκτασης ενός διαδρόμου σε ένα αεροδρόμιο είναι ένα έργο σύνθετο. Ωστόσο, από τη στιγμή που υπεγράφει
η προγραμματική σύμβαση, νομίζω ότι τα πάντα έχουν πάρει τη σειρά τους. Μάλιστα, πολύ θετικό. Και θα ήθελα να μου σχολιάσετε, ήδη που το έκανα εγώ πριν σας βγάλω στον αέρα, βγάλουμε εδώ με τον Τάκη στον αέρα, να το πω, την τελείως άδικη και μεταχείριση προς τον πολίτη από την πλευρά της πλειοκτήτριας εταιρείας του Κορνάρου, αυτό που συνέβηκε τη Μεγάλη Πέμπτη στον Πειραιά. Να είναι ο επιβάτης από τις 4 η ώρα και να φύγει στις 9 παρα 5 το βράδυ. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα ήταν, δεν θα πω ότι ήταν αναμενόμενο, αλλά δυστυχώς αρκετές φορές στο παρελθόν... Μα γι' αυτό το σχολιάζω. Επειδή ναι, μας έχει συνηθίσει ναι. σε τέτοια προβλήματα. Τι να σας πω, εάν μια εταιρεία η οποία παίρνει τόσα εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από το κράτος δεν μπορεί να τηρήσει στοιχειώδη πράγματα του προγράμματός της, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, εγώ θα παρακαλούσα να μην γίνονται δηλώσεις, πώς να το πω, στον αέρα, γιατί ακούω διάφορες δηλώσεις, όπως ας πούμε να φύγει το πλοίο από τα κύθυρα. Εδώ τουλάχιστον σε εμάς δεν νομίζω ότι ακούστηκε, δεν το ξέρω. Πρέπει να γίνεται μια σωστή διαχείριση. Εννοείται. Σωστή διαχείριση. Το να διαμαρτυρηθούμε γιατί καθυστερεί. Προφανώς και διαμαρτυρηθήκαμε και εγώ ζήτησα από τον Υπουργό να επιβληθούν και όλα τα πρόστιμα που προβλέπονται στην νομοθεσία. Και να πω με την ευκαιρία ότι επειδή μίλησα και εγώ με τον Υπουργό μετέπειτα, πράγματι επιβεβαιώνω για του λόγου του αληθέας, γιατί κάποιος μπορεί να μην το πιστέψει είτε θετικά είτε κακοπροαίρετα, όπως να το πω. Έτσι, πράγματι πήρατε τηλέφωνο, μου το είπε ο ίδιος υπουργός δύο φορές. Πήρατε, κάνατε τεράστια προσπάθεια από την πλευρά σας σαν δήμος, έτσι, και σαν δήμαρχος. Απλά θέλω να παρακαλέσω να επικρατεί η σύνεση. Διότι οι σπασμωδικές αντιδράσεις σε τέτοια ζητήματα ποτέ δεν κάνουν καλό. Ούτε μπορούμε να ισχυριζόμαστε να φύγει η εταιρεία από τα κύθυρα, ούτε να φύγει το καράβι. Όχι. Χρειαζόμαστε και τα δύο, δύο γραμμές. Και τα δύο χρειάζονται για όνομα Θεού. Και πρέπει βέβαια να σας πω ότι το πλοίο αυτές τις μέρες που ήταν στον Πειραιά δεν καθότανε να το κοιτάνε. Έκανε μια πάρα πολύ σημαντική επισκευή. Εξαιρετικά σημαντική επισκευή. Ακριβώς, σε πολύ μεγάλη έκταση. Ακριβώς. Την οποία βέβαια την έκανε τώρα, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα το καλοκαίρι. Που δεν είχε κάνει, νομίζω, ποτέ τα τελευταία χρόνια τόσο σημαντική. Τόσο εκτεταμένη, όχι. Ακριβώς. Δήμαρχε μου, μιλήσαμε για τα κύθυρα, για τα αντικύθυρα δεν μιλήσαμε. Να πούμε κάποια πράγματα. Ναι, εκεί. Ό,τι θέλετε. Έχουμε κάτι σε εξέλιξη εκεί, γιατί. Κοιτάξτε, στα αντικύθυρα αυτή τη στιγμή έχουν δημοπρατηθεί κάποια έργα, τα οποία θα αρχίσουν να εκτελούνται στις επόμενες ημέρες. Έχει ολοκληρωθεί μια πλακόστρωση αρκετά σημαντική στον ποταμό με δαπάνες της εγχωρίου περιουσίας. Από πλευράς του Δήμου θα γίνει μια συντήρηση στο Δημοτικό Σχολείο και στο Κοινοτικό Κατάστημα. Έχουν βγει δύο δημοπρασίες στον αέρα για το επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι μια μεγάλη ασφαλτόστρωση και ο Κοινοτικός Ξενώνας. Και γενικά τα έργα στα αντικύθυρα προχωράνε κανονικά, γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε και ένα μεγάλο αναπτυξιακό κενό το οποίο υπήρξε τα τελευταία χρόνια. Εκείνο βέβαια το οποίο είναι σοβαρό και αξιοπρόσεκτο για τα αντικύθυρα είναι το ζήτημα του γιατρού, πρέπει να το πούμε αυτό. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με το νοσοκομείο και με το Υπουργείο Άμυνας για να ενεργοποιηθεί στα αντικύθυρα για πρώτη φορά ο νόμος τον οποίο ζητήσαμε και εγκρίθηκε σε ό,τι αφορά τους στρατιωτικούς γιατρούς. Πολύ θετικό αυτό. Θέλω να επισημάνω στο θέμα των γιατρών το εξής, ότι προκηρύχθηκαν 8 θέσεις αγροτικών γιατρών για την περιοχή μας. 6 για τα κύθυρα και 2 για τα αντικύθυρα. Οι 6 για τα κύθυρα είναι 2 για το νοσοκομείο, 2 για την Καρβουνάδα και 2 για τη χώρα, για τα αγροτικά ιατρεία. Καλύφθηκαν οι 3. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος έχει θεσπίσει με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία ψήφισαν όλες οι παρατάξεις, έχει θεσπίσει πολύ σοβαρά οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ειλικρινά, συζητώντας και με άλλους συναδέλφους αλλά και με ανθρώπους από το χώρο της υγείας, δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε το λόγο για τον οποίο δεν καλύφθηκαν αυτές οι θέσεις αγροτικών γιατρών τη στιγμή που η επιδότηση, για παράδειγμα, για τα αντικύθυρα, πέραν του μισθού, έτσι, πέραν του μισθού που παίρνουν οι άνθρωποι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι 500 ευρώ το μήνα.
Δήμαρχε μου, αν μου επιτρέπετε να πω ότι πριν από λίγες εβδομάδες που ήμουν Πειραιά, πήρα ταξιτζή και την ώρα που περνάω απ' έξω από το Ζάνιο σταματάει λίγο και κοίταζε, διάβαζε. Λέω, τι κοιτάζεις? Μου λέει, κοιτάζω πότε είμαι βάρδια. Ήταν γιατρός και δούλευε για ταξί και μου κάνει εντύπωση με αυτό που λέτε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αν είναι δυνατόν. Πάντως σας λέω ότι είναι αξιοπρόσεκτη αυτή η εξέλιξη, διότι τα κίνητρα που δίνει ο Δήμος είναι πάρα πολύ σοβαρά και στα κύθυρα και στα αντικύθυρα και δυστυχώς δεν βρέθηκαν γιατροί να στελεχώσουν. Δεν το γνωρίζω το λόγο, αλλά πιστεύω ότι και η παρέμβαση του κράτους θα πρέπει να είναι ουσιαστικότερη. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο Άμυνας ο νόμος ο οποίος πέρασε για τους στρατεύσιμους ιατρούς, για τους φαντάρους δηλαδή. Μάλιστα. Και να τελειώσουμε με το θέμα της ίδρυυσης. Κάτι είδα σήμερα, κάποιο έργο ακόμα που προχωρήσατε σχετικά με την ίδρυυση? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Στην ίδρυυση γίνεται μια δουλειά εξαιρετική αυτή τη στιγμή. Και στις γεωτρήσεις, οι μελέτες για τις οποίες ξεκίνησαν πριν αρκετά χρόνια. Αλλά γίνεται μια δουλειά πάρα πολύ συστηματική. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει... Συγγνώμη, Δημαρχία μου, συγγνώμη. Ναι. Μιλήσατε για τις γεωτρήσεις. Πότε προβλέπετε να δοθεί, να το πω έτσι, αυτή η γεώτρηση που βρήκαμε το περισσότερο νερό στο... Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να σας δώσω σαφές χρονοδιάγραμμα, γιατί εδώ πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, πρέπει να γίνουν κάποια έργα σωληνώσεων, δεν είναι απλό. Δεν θα είναι μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή? Όχι, όχι. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε το καλοκαίρι, ναι, να εκμεταλλευτούμε αυτό το νερό. Τον τρόπο θα τον δούμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε μέσα σε ένα μήνα δεν μπορεί ούτε ο οικίσκος να γίνει, ούτε η ΔΕΗ προλαβαίνει να έρθει να συνδέσει. Αυτά τα πράγματα απαιτούν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γίνεται όμως μια συστηματική δουλειά και θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπήρχαν ανενεργές γεωτρήσεις. Ανενεργές, ανοιγμένες γεωτρήσεις, αλλά ανενεργές, δεν είχαν συνδεθεί. Στις οποίες κάναμε ένα καθαρισμό, ένα απλό καθαρισμό. Βρήκαμε νερό, γιατί οι γεωτρήσεις αυτές είχαν ξεκουραστεί και δίνανε νερό, και αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, θα σας πω, η περιοχή του Δρυμώνα υδροδοτείται και από μια δεύτερη γεώτρηση και των Καλλισπεριανίκων και από μια δεύτερη γεώτρηση. Από πού? Εδώ, υπήρχε στην περιοχή μια δεύτερη γεώτρηση, η οποία δεν είχε συνδεθεί. Μάλιστα. Και υπάρχουν και άλλες τέτοιες γεωτρήσεις στο νησί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζονται οι γεωτρήσεις οι υπάρχουσες. Όχι μόνο να ανοίγουμε καινούργιες. Βέβαια. Εμείς του χρόνου θα προβλέψουμε ένα κωδικό στον προϋπολογισμό για να καθαριστούν όλες οι γεωτρήσεις. Όσες γεωτρήσεις υπάρχουν στα κύθυρα. Από την άλλη, όπως είδατε, έγινε μια εξαιρετική δουλειά στις δεξαμενές και στα αντλιοστάσια, όπου βρέθηκαν. Αποδείχθηκε η εγκατάλειψη που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί σε όλες τις δεξαμενές βρέθηκε πάνω από μισό μέτρο λάσπης μέσα και άλλα ξένα σώματα και αντικείμενα. Αυτό βελτιώνει την ποιότητα του νερού και βέβαια γίνεται μια ευρύτερη κίνηση και προσπάθεια στον τομέα της ίδρυυσης, την οποία θα δημοσιεύσουμε κάποια στιγμή. Είναι το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι το αντιμετωπίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε ασίδωτοι. Βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες, τώρα μία-δύο μέρες βρέχει αρκετά, είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είμαστε ασίδωτοι, θέλει μεγάλη προσοχή. Έτσι, και θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ το νερό της ίδρυυσης να το χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο για την ίδρυυση και για τίποτε άλλο. Νομίζω ότι θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Η ανοβρία, Δημαρχέ μου, η ανοβρία του η φετινή, θεωρώ ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ στα 50 χρόνια πίσω. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ. Άρα, μεγάλο το πρόβλημα. Βεβαίως, πολύ μεγάλη προσοχή, επιτήρηση και από την πλευρά σας ο Δήμος έτσι να παρακολουθεί και τα λοιπά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη και λεπτή διαχείριση, γιατί θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Ακριβώς. Πολύ μεγάλο. Και βέβαια χρειάζεται και μια αυξημένη επαγρύπνηση στον τομέα των δασικών πυρκαγιών. Αυτό ήθελα να πω το επόμενο. Υπάρχει και μια σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων στην πυρασφάλεια για αυτό το θέμα στο Δήμο, ούτως ώστε να έχουμε μια καλή οργάνωση όπως είχαμε πέρσι, να έχουμε και φέτος. Ερώτημα για αυτό το θέμα. Έχουν αποκατασταθεί όλοι οι κρουμνοί και να έχουν κλειδωθεί ούτως ώστε ομιγέννητος σε περίπτωση πυρκαγιάς να μπορούν να παίρνουν τα πυροσβεστικά οχήματα νερό? Το 95%.
Γιατί υπήρχε συγκεκριμένη βάνα που ήταν δεκαετίες καλασμένη. Θα γίνει πάλι έλεγχος, λύθηκαν προβλήματα που όπως είπατε ήταν υπαρκτά εδώ και δεκαετίες, λύθηκαν πάρα πολλά προβλήματα, τοποθετήθηκαν νέα σημεία υδροληψίας σχεδόν σε όλες τις δεξαμενές. Και από εκεί και πέρα η δουλειά η οποία... Κλειδώθηκαν. Βεβαίως. Μάλιστα. Η δουλειά η οποία γίνεται στον τομέα και της ίδρυυσης και της πυρασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Μάλιστα. Δημαρχέ μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χαρχαλάκης, ο δήμαρχος Κυθήρων, Αντικυθήρων στη γραμμή μας, φίλες και φίλοι. Και αρκετά πράγματα ακούσαμε και από τον Δήμαρχο. Εγώ κρατώ τα δύο τελευταία, κυρίως το θέμα της λειψιδρίας που πραγματικά είναι φοβερή φέτος. Πολύ όσο και να βρέξει τώρα δεν διορθώνεται το ξέχασε πράγμα. Ξέχασε το. Από εδώ και πέρα καλό είναι βέβαια που βρέχει. Καλό για τις ελιές έτσι, για εδώ, και για τώρα, μας. Πριν λίγο έκανε μια πολύ δυνατή πόρα. Πολύ δυνατή την ώρα που είμαστε στον αέρα εμείς προηγουμένως. Και το θέμα, το άλλο, της πυρασφάλειας. Έτσι. Ήδη είχαμε μια φωτιά. Ακριβώς. Μεγάλη προσοχή, έτσι. Ναι. Εγώ, Τάκη, είμαι πολύ τυπικός. Τηρώ ό,τι και όπως προβλέπετε όταν θα πρέπει να βάλεις φωτιά, το διάστημα που επιτρέπεται. Βέβαια. Και παρόλα τα αυτά θα πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Εγώ το κάνω αναλυπώς, έτσι. Και πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα το έκανα. Παρόλο ότι μες στον κήπο μου μέσα έβαλα, είχα λάστιχο με νερό κτλ. Όμως ενημέρωσα την υπηρεσία, δεν πρέπει να το αγνοούμε, γιατί μια αμέλεια δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να προκύψει. Ακριβώς έτσι. Και δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε συνέπειες, έτσι. Και θα μπορεί δηλαδή να κάνεις ζημιά που... δεν σου χρωστάει κι άλλος τίποτα, να τρέχουν όλος ο κόσμος και να καταστρέψουμε και άλλον τις περιουσίες. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή τώρα από την 1η του Μάη και έπειτα. Τώρα αρχίζει... έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος, απαγορεύεται η φωτιά. Ακριβώς. Έτσι. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Μάτια 104. Ακριβώς. Μουσικούλα Τάκη, λίγο για να πάμε... να πάμε στο επόμενο τηλέφωνο και να κλείσουμε το επόμενο τελευταία τηλέφωνο επικοινωνία που... απόψε. Τελευταία επικοινωνία για απόψε, ναι. Πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Radio Adelin, στην συνέχεια και στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρώην αντιδήμαρχο, τον Μιχάλη τον Πρωτοψάλτη από το Δήμο Κυθήρων. Αγαπητέ Μιχάλη, καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Να είσαι καλά, Ανέστη, με Πέτρο, την οικογένειά σου. Πολλά και σε εσάς και τους Συντάκη και στους ακροατές του σταθμού σας. Να είσαι καλά. Τις ευχές, ξέρω ότι δεκάδες ήταν αυτοί που, εκατοντάδες μάλλον, ήταν αυτοί που σε ψήφισαν κάθε φορά. Έχεις ένα μεγάλο δικό σου κοινό, να το πω έτσι, που θα πρέπει να τους ευχηθείς τώρα πραγματικά και σου δίνουμε βήμα έτσι που μας ακούνε όλος ο κόσμος τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι σε εσάς οικογενειακή και προσωπική ευτυχία, εύχομαι στο σταθμό να έχει επιτυχίες. Δυστυχώς. Και βέβαια να ευχηθώ και σε σένα ειδικά να έχεις καλή επιτυχία στο και τραγούδι, στο καλλιτεχνικό τομέα, διότι άκουσα το τραγούδι σου που το είναι πάρα πολύ ωραίο. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πραγματικά, γιατί πάντα με στηρίζεις σε καλλιτέχνη. Είσαι από τους λίγους. Ασφαλώς στο μπουζούκι εσύ είσαι. Είμαι μαζί με έναν από τους καλύτερους στην Ελλάδα, τον Δημήτρη Τοχιονά. Είναι πολύ ότι ωραίο, δηλαδή, μιας που και ευχαριστώ που μου έδωσες το ερέθισμα έτσι να το συζητήσουμε στον αέρα, αυτός ο άνθρωπος, ό,τι ακούμε 50 χρόνια πίσω με τον Ζαμπέτα, όλα τα τραγούδια του Ζαμπέτα, στο 100% έπαιζε μαζί του. Δηλαδή έπαιζε 50 χρόνια στο πάλκο, 50 χρόνια δισκογραφία. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 10.000 τραγούδια, σαν εκτελεστής, έτσι, ένας από τους καλύτερους, και θεωρώ μεγάλη μου τιμή που παίξαμε μαζί. Τη Δευτέρα μπαίνω στούντιο για πρώτα ο Θεός για να ηχογραφήσουμε το επόμενο που θα είναι ένα ζεμπέκικο, και το τρίτο φίλε Μιχάλη, επειδή πραγματικά και σε ευχαριστώ που μου και πάλι
που μου το έθιξες, ετοιμάζω κάτι πολύ ακόμα πιο δυνατό που αφορά και τα κύθυρα, ή μάλλον τα κύθυρα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ. Και επειδή παρακολούθησα και λίγο την εκπομπή σας, έχετε διευρύνει τη δραστηριότητα με συνεντεύξεις από άλλες περιοχές και εύχομαι ο σταθμός να, που είναι πλέον ιστορικός, διότι είναι ναι. πάρα πολλά τα χρόνια. Είναι ο πιο παλιός, Μιχάλη μου, είναι ο πιο, το πιο παλιό ραδιόφωνο εδώ. Και εύχομαι με την ευκαιρία αυτή να έχει επιτυχίες και εσείς που τον στελεχώνετε να έχετε υγεία και κουράγιο να ανταποκρινώσετε αυτό το έργο. Ευχαριστούμε. Από εκεί και πέρα τώρα εγώ... Είναι η μέρα, είναι οι μέρες, είναι κύριος. Ακριβώς, έχεις δώσει το δικό σου αγώνα. Ενδιαφέρομαι για το νησί μας. Ακριβώς. Και έχεις βάλει τον οβολό σου τεράστιος. Να μπορέσουμε να βελτιωθεί η ζωή μας εδώ. Επιλέξαμε και εμείς να μείνουμε εδώ. Εύχομαι να μην το μετανιώσουμε. Να περάσει η κρίση αυτή και να ξαναβρει ο τόπος πράγματι, την αισιοδοξία του, διότι διακρίνω ότι υπάρχει παντού η απεισιοδοξία, δυστυχώς, παντού η απογοήτευση, δυστυχώς, παντού η αμηχανία. Δυστυχώς, είναι, είναι γεγονός. Οι εκατοντάδες κυθύροι που με εμπιστευόντησα όλα αυτά τα χρόνια εύχομαι να έχουν υγεία, να είναι δυνατοί στις δύσκολες ώρες και να ελπίζουμε ότι θα έρθουν και ευχάριστες ώρες και θα περάσουμε όλοι πάλι ευχάριστα και αποδοτικά. Καλύτερες μέρες. Μιχάλη, ξέρω ότι εσύ μόνο σε, έτσι, σε ευχές θα ήθελες να μείνεις. Ξέρω την ευαισθησία σου, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και εντός και εκτός αέρα. Όμως θα ήθελα έτσι να μου πεις δύο λόγια, έτσι δράντας την ευκαιρία που μιλάμε στον αέρα. Πώς βλέπεις, αν θέλεις, καταρχήν, να ξεκινήσω από τον τόπο έτσι τα τοπικά δρόμενα και μετά θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχολιασμό για τα γενικότερα για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Πολύ σύντομα, διότι οι μέρες ναι. δεν είναι... Ναι, σύντομα το ξέρω, το είπα και με συγχωρείς που τώρα το... Στα τοπικά μας θέματα, δυστυχώς οι θύνοντες του Δήμου δεν θέλησαν, δεν χρειάζονται μάλλον ούτε τις γνώσεις μας, ούτε την εμπειρία μας, ούτε το αντικείμενο που είχαμε πολλά χρόνια υπηρετήσει, να έχουν τη γνώμη μας και την άποψή μας, η οποία θα τους βοηθούσε στο έργο τους. Και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και θα είχαν ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Δυστυχώς μόνο κριτική ακούμε, εγώ προσωπικά αποτελώ στόχο τους και με έχουν, ας πούμε, μου έχουν περιφερθεί με πολύ επαξιωτικό τρόπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτοί έχουν την ευθύνη και θα κρυφθούν από το αποτέλεσμα που θα φέρουν στα προβλήματα του νησιού. Εγώ εύχομαι να πάνε καλά. Εύχομαι να ξαναμπεί στη ζωή μας η αισιοδοξία και η αποτελεσματικότητα να μας ενεργοποιήσει όλους. Όσον αφορά τώρα το γενικότερο πολιτικό κλίμα, όλοι έχουμε την ανησυχία, όλοι είμαστε... χωρίς να μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη. Αυτά που συμβαίνουν δεν ξέρουμε τι υποκρύπτουν και δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα έχουν. Δυστυχώς, μάλλον επαναλαμβάνεται η περσινή διαδικασία. Αυτή, άρα πάμε για τέταρτο μνημόνιο, λες. Η περιβόητη, το τέταρτο έχει έρθει ήδη το συζητάνε. Το ζήτημα είναι ότι μήπως έχουμε ξανά άλλου είδους capital controls. Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις, ναι, κυκλοφορεί και μια τέτοια είδηση και έχουμε μια αναπορία, αν θέλεις. Ξεκινήσαμε με το πρώτο που ήταν πράσινο, συνεχίστηκε με το μπλε, τρίτωσε με το κόκκινο, το τέταρτο τώρα τι χρώμα θα έχει? Κοίταξε, αν τελικά. Δεν έχει σημασία και δεν νομίζω ότι είναι σωστός έτσι ο χρωματισμός. Μπήκε η χώρα σε μια διαδικασία και είναι θα έπρεπε να μπει όμως, θα έπρεπε να μπει. Να χρεώνουμε τους άλλους, τους έξω, για τις δικές μας, γιατί έχουμε και εμείς ευθύνες. Την ίδια περίοδο, τότε που ενέσχευσε η κρίση, μπήκαν και άλλες χώρες. Και καλύτερο παράδειγμα είναι η Κύπρος. Η Κύπρος είναι, αλλά βγήκε όμως, αυτή πόσο, σε δύο χρόνια βγήκε. Εκεί λοιπόν κατάφεραν και συνεννοήθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις και ο λαός βέβαια ακολούθησε και βγήκε από το μνημόνιο. Εμείς είχαμε ευκαιρίες να βγούμε από το μνημόνιο,
δυστυχώς τις κλωτσίσαμε. Και φοβάμαι ότι πάμε αυτού και από την αρχή. Ξεκινάμε από χειρότερη αφετηρία. Ακούμε τώρα μέτρα 9 δισεκατομμύρια. Αυτά όλα θα τα πληρώσει ο λαός. Δηλαδή τώρα περιμένουμε να έχουμε ανάπτυξη, να έχουμε να βγούμε τα διέξοδα χωρίς. Και θα τα πληρώσει, Μιχάλη, η μεσαία τάξη και κάτω, δυστυχώς. Όπως συνήθως. Έχει η μεσαία τάξη, η τάξη δική μας, ας πούμε, των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι ανυπεράσπιστη, που είναι άνεργη ουσιαστικά και δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν χάσει τα αυγά και τα καλάδια, δεν θα υπάρχουν σε λίγο. Αλλά σαν χώρα έχουμε μέλλον όταν δεν μπορούμε να προσελκύσουμε μια επένδυση. Για να υπάρξουν δουλειές χρειάζεται επενδύσεις. Για να γίνουν επενδύσεις χρειάζεται ασφαλές οικονομικό περιβάλλον, χαμηλή φορολογία και ασφαλές περιβάλλον. Αυτά τα πράγματα λείπουν από τη χώρα. Δεν έχουμε δηλαδή όσα μέτρα και να πάνε, ποιος θα πληρώσει, θα πέσουν έξω. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το βλέπω. Έχει δυνατότητα κανένας. Δεν πληρώνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, δεν πληρώνει τους λογαριασμούς των τηλεφώνων, δεν πληρώνει την εφορία. Πώς θα τα αυξάνει. Ακριβώς. Όταν δεν έχει ο άλλος, ο κλάβης παρατομή έχοντας. Πού θα τα βρει ο άλλος να πληρώσει. Ο κλάβης παρατομή έχοντας. Γι' αυτό και, Μιχάλη, γι' αυτό και έχουν φύγει χιλιάδες επιχειρήσεις και οι Βούλγαροι τρίβουν τα χέρια τους. Τώρα μίλησα με τον αντιδήμαρχο Πειραιά, αν μας άκουσες, και είναι πόσες χιλιάδες λουκέτα έχουν μπει. Και πόσα προβλέπεται να μπουν ακόμα. Τι γίνεται με αυτά τα όλα. Είναι μια κατάσταση απελπιστική. Αλλά εάν δεν βελτιωθεί το κλίμα να γίνουν επενδύσεις, να γίνουμε φιλικός χώρος για επενδύσεις. Βέβαια. Δεν έχουμε καμία ελπίδα και καμία προοπτική. Καμία προοπτική. Μιχάλη, μάλλον σε παράσυρα και μπήκαμε και σε βαθιά νερά, σε πολιτικά και τα λοιπά. Και με συγχωρείς λόγω των ημερών. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε και πάλι να έχουμε να είσαι υγεία, καλά. Θα σε φιλοξενήσουμε στο στούντιο σε κάποια στιγμή πάλι και έχουμε να πούμε. Άμα έχουμε κάτι ενδιαφέρον να πούμε. Πάντοτε είσαι ένας άνθρωπος που έχεις δουλέψει για το νησί. Δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει, δεν μπορεί κανείς να το ξεχάσει αυτό. Έτσι. Και συνεπώς. Ό,τι μπορούσα και έχεις και ένα υπέροχο συνεργάτη, τον Ζαχαρία του Σουρή. Προσπάθησα να τον. Μάλλον τον πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσα να το βγάλουμε για ευχές. Ίσως είχε δουλειά εκείνη την ώρα. Ο Ζαχαρίας έχει στα βαθιά έχει αναλάβει την ευθύνη. Και είναι πάρα πολύ καλός και αξιόλογος για τα κύθυρα, πιστεύω, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Να είσαι καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς και κύριε Μαστοντάκη. Εύχομαι να έχετε υγεία και κουράγιο να κάνετε αυτό το ωραίο έργο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, Μιχάλη. Καλώς σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον κύριο Μιχάλη Πρωτοψάλτη, τον πρώην αντιδήμαρχο. Τάκη, νομίζω ότι είπαμε και με τον Μιχάλη αρκετά πράγματα γενικότερα για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί τώρα, όπως και τα μαύρα χάλια. Τι να πω, τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Δεν ξέρω, κάθε ωραία εκπομπή πιστεύω ότι ήταν και τούτη εδώ μία από τις ωραιότερες. Είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις με τους καλεσμένους μας, ήταν πολύ τηλεφωνικά. Και με τον κύριο αντιδήμαρχο από την Νεάπολη. Και τον κύριο Κουτσουνικολή και τον κύριο Καλογιωρόγιαννη. Και με τον δήμαρχο και με τον Μιχάλη. Νομίζω είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Θα ανέβει στο διαδίκτυο τις επόμενες ώρες η εκπομπή. Για όσους δεν την άκουσαν live, θα την ανεβάσουμε. Και να την παρακολουθήσουν και όσοι ακριβώς δεν την παρακολουθήσαν απόψε. Τάκη. Τελειώνουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, μια που είναι έτσι και βρέχει απόψε. Πασχάλης Θερζής, Κοιτάζω τη βροχή. Βροχή μου. Και η οποία βροχή δυστυχώς, Τάκη. Ήταν δυνατή απόψε. Δυνατή, αλλά κάπως αργά. Δεν νομίζω ότι πλέον. Δεν μασώνει, αλλά καλό, να καλή σώσει, είναι. Ακριβώς. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, τελειώνοντας πάλι, οικονομία στο νερό, ναι. Και προσοχή που άρχισε τώρα την περιοδική περίοδος. Βεβαίως. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή με τον Πέτρο. Τάκη, εγώ θα λείψω την επόμενη εβδομάδα. Την παραπάνω. Αν βρεθούμε, δεν ξέρω αν θα βρεθούμε. Ναι, πολύ. Εγώ θα προσπαθήσω να πάρω κάποια πλάνα έτσι από τον δρόμο Αγίου Φωκά Νεάπολη. Ωραία. Να πάμε τον αντιδήμαρχο εκεί.
και ό,τι άλλο μπορέσω να συλλέξω, πάντοτε ένας δημοσιογράφος και το μάτι ακόμα είναι ανοιχτό. Όχι ανοιχτό απλά, ανοιχτό είναι ένας αυτή. Φακός, είναι μια κάμερα έτσι, έτσι, που έτσι. Γράφει και καταγράφει. Έτσι. Θετικά και αρνητικά. Εμείς πάντα. Πιστεύω και θέλουμε άλλωστε να λέμε μόνο θετικά. Αν θα δούμε βέβαια και κάτι αρνητικό, θα πρέπει να το σχολιάσουμε. Καλοπροαίρετα όμως πάντοτε, ποτέ κακοπροαίρετα. Και πιστεύω γι' αυτό έχουμε μπει στην καρδιά όλων. Είναι δεκάδες αυτοί, εκατοντάδες, οι οποίοι πραγματικά μας αγαπούν, μας λατρεύουν και μας παρακολουθούν στο ραδιόφωνο. Σωστό, σωστό. Λέμε αλήθειες μόνο, διότι το ραδιόφωνο αυτό δεν υπηρετεί τον απλό πολίτη ούτε χθες, ούτε αντίπροχθες. 25-30 χρόνια είμαστε εδώ μέσα να μετάξει. Έτσι. Είναι το παλαιότερο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πολλά ευχαριστώ φίλες και φίλοι που μας ακούσατε. Και από μένα και από τον Τάκη τον Πολίτη. Και τον Πέτρο Τσολάκο. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Χρόνια πολλά.